Ποια δημοκρατία μιλάμε? Εμείς μιλάμε μόνο για μια μπασταρδοκρατία. Είμαι ο Ελευθεριακός από το blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι μαζί με τις Τσιριτζάτζουλες, δύο Τσιριτζάτζουλες μάλλον, τον Μαρίνο και τον Νίκο, για να μιλήσουμε για την πορεία των Τσιριτζάτζουλων και γενικά για διάφορα. Καταρχάς, να πω ότι σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πότε αρχίσατε, όχι μόνο στις Τσιριτζάτζουλες και την προεργασία όλου αυτού του πράγματος που κατέληξε να είναι Τσιριτζάτζουλες. Τι είναι Τσιριτζάτζουλες, τι σημαίνει δηλαδή η λέξη και γιατί ονομαστήκατε έτσι τελικά? Λοιπόν, πάμε την προεργασία πρώτα. Για να μην χαθεί η ερώτηση, να πούμε ότι Τσιριτζάτζουλες σημαίνει παιχνίδια, σκερτσίσματα και γενικότερα κινήσεις ελαφριές, χωρίς πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο, λόγο. Η γενική έννοια, ας πούμε, είναι αυτή της λέξης. Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα φιλολογικό ερώτημα πάνω σε αυτό. Γενικά δεν έχει λυθεί. Τι ακριβώς οι φιλόλογοι σκίζουν τα ρούχα τους, πλακώνονται στο ξύλο. Δεν έχει βρεθεί ακριβώς η ρίζα της λέξης, τέλος πάντων. Αλλά εγώ ξέρω ότι η γιαγιά μου μου έλεγε να μην κάνω τσιριτζάτζουλες. Δηλαδή είχε ένα αρνητικό πρόσημο. Είμαστε από τη Ζάκυνθο και τη χρησιμοποιούσαμε πολύ αυτή τη λέξη. Και οι δύο γιαγιάδες μας. Και λέγανε μην κάνει τσιριτζάτζουλες. Δεν πετύχανε. Δεν πήγανε καλά στις. Μας μείνανε. Κοίταξε, υπάρχει και τώρα να ορίσουμε και τη δικιά μας λέξη τσιριτζάτζουλες. Την παραλλάξαμε σύμφωνα με κάποια. Με ένα χιούμορ. Κάπου εδώ πίσω έχουμε και ένα κόμικ το οποίο είχε βγει το 99-2000. Το οποίο ονομάσαμε Τσιριτζάτζουλες. Η διαφορά της λέξεως από την παράδοση που είχαμε στη Ζάκυνθο μέχρι τη δικιά μας είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτα. Δηλαδή οι Τσιριτζάτζουλες λέγονται σε όλη την Ελλάδα ως Τσιριτζάντζουλες ή Τσιριτζάντζουλες, όπως είναι στη Ζάκυνθο. Ή Τσιριτζόντζουλες καμιά φορά. Ναι, πάντως ένα ζήτα το έχουμε και στη Ζάκυνθο που προερχόμαστε. Εμείς το κάναμε Τσιριτζάντζουλες και το πήραμε λίγο για τις τσούλες, τις οποίες ήταν ένα χιούμορ, ας πούμε, του καλλιτέχνη και πώς τον αντιμετωπίζουν, ας πούμε. Και οπότε εμείς προερχόμαστε από τον κόσμο που καλύτερα να είμαστε με τις τσούλες παρά με αυτούς που τις κοροϊδεύουν. Πάντως ήταν λύση ανάγκη το όνομα Τσιριτζάντζουλες. Γιατί είχαμε κάνει μια ταινία και προσπαθούσαμε να βρούμε ένα όνομα, δεν βρίσκαμε όνομα και τελευταία στιγμή έπρεπε να παραδώσουμε την ταινία. Είδαμε αυτό το κόμικ εδώ και πάμε να βάλουμε Τσιριτζάντζουλες μέχρι να βρούμε κάτι καλύτερο. Αλλά δεν βρήκατε κάτι καλύτερο. Προφανώς όχι. Μετά από τόσα χρόνια έτσι. Προφανώς όχι. Ναι. Ωραία. Πριν από τις Τσιριτζάντζουλες, ξέρω ότι ήσασταν στο πειραματικό εργαστήρι κάποιοι από εσάς. Όχι, φαντάζομαι, γιατί έχουν περάσει και διάφοροι άνθρωποι από τις Τσιριτζάντζουλες. Θέλετε να μου πείτε για αυτή την εποχή? Κοίταξε, τυχαίνει εμείς οι δύο να είμαστε από την αρχή στην όλη διαδικασία, γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε, επειδή έχουμε παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία αυτή. Το πειραματικό εργαστήρι ήταν μια προσπάθεια να φτιάξουμε μια ομάδα έτσι αυτοδιαχειριζόμενη, όταν ξεκινήσαμε να εμπλεκόμαστε περισσότερο με το θέατρο. Εμείς προερχόμαστε από διάφορους χώρους. Εγώ ήμουνα, ας πούμε, στη θεατρική ομάδα της Παντίου εκείνη τον καιρό, ως φοιτητής. Ο Νίκος εκεί κοντά στο περίγυρο. Και με τη δασκάλα μας την Κίτη την Αρσένη. Τη φάγαμε, τέλος πάντων, μπύρι-μπύρι και μας ανέλαβε και κάναμε δύο παραστάσεις εκείνο τον καιρό. Όπου ήταν και η έναρξη και πήραμε το όνομα πειραματικό εργαστήρι μέχρι να βρούμε κάτι καλύτερο. Μετά κάναμε την ταινία αυτή που σου είπα, το ήταν να μην πατήσει το πόδι του στην Αθήνα και ονομαστήκαμε πια Τσιριτζάντζουλες και αυτό το όνομα μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Αλλά ήταν κόσμος ουσιαστικά που προερχόμασταν από ομόκεντρους κύκλους εκείνον τον καιρό, κυρίως φοιτητικούς θειάσους και... Κοίταξε, εγώ θα το πάω πολύ πιο πριν όπως θέλεις και ρωτάς. Βασικά με το Μαρίνο εμείς είμαστε
στη κολλητή στη φάση αυτή από 5-6 χρονών. Yeah. Οτιδήποτε λοιπόν έχουμε κάνει, εμείς για να παίξουμε δημιουργούσαμε κάποια project. Δηλαδή φτιάχναμε στο 5η Δημοτικού, λέγαμε να φτιάξουμε ένα συγκρότημα γιατί το είδαμε στο Mickey Mouse, έλεγε πως θα φτιάξει το δικό σας συγκρότημα. Yeah. Όταν φτιάχναμε όμως συγκρότημα, το φτιάχναμε. Δηλαδή είχε στίχους, δίσκο, κανονικά. Δίσκο δεν κάναμε, κασέτα κάναμε. Όχι, στο μυαλό μας λέω, ναι, ακόμα ναι, και πριν. Ναι. Δηλαδή μέχρι να κάνουμε την πρώτη μας συναυλία που μπορεί να έγινε 5η Δημοτικού, πρώτη Γυμνασίου σε γενέθλια, ξέρω εγώ. Όταν κάναμε τη συναυλία, την κάναμε όλο το κόνσεπτ κανονικά. Δηλαδή ήμασταν ο τάδε ροκάς με γυαλάκια, ο άλλος πανκ με αυτά και το κάναμε ολόκληρο. Έτσι ακριβώς λοιπόν προχώρησε μια κατάσταση που έφερε και κάποιο κόσμο. Δηλαδή, ναι, προερχόμαστε και το ξεκινήσαμε από τη Ζάκυνθο, αλλά υπήρχε και ο Ματαράγκας, ο Διονύσης, ο οποίος ήταν στην φάση από του σοκ που είχαμε δημιουργήσει, που ήταν ένα πανκ συγκρότημα στη Ζάκυνθο. Mm. Αυτό είχε μια δισκογραφία, είχαμε μια κασέτα που λέει, παίζαμε, είχαμε γνωρίσει κάποιους από το χώρο, τους Last Drive συγκεκριμένα που έπρεπε να παίξουμε στην αρχή και κρατήσαμε επαφή, είχαμε έρθει κοντά. Οπότε προσπαθούσαμε και είχαμε φτιάξει το δικό μας κύκλο με κόσμο που μας βοήθαγε και με κάποιους που μας ακούγανε και με κάποιους άλλους που ερχόμασταν σε επαφή να μας βοηθήσουν, όπως γινόταν στην αυτοοργανωτικά. Δηλαδή όταν ήρθαμε στην Αθήνα είχαμε ήδη κάποιους φίλους ή από το Ματαράγκα ή από τα παιδιά. Από τους Last Drive ή τον ένα τον άλλον και βρεθήκαμε κατευθείαν να κάνουμε πρόβες πέρα στη Βίλα Μαλίας κάτω και να έχουμε δημιουργήσει ένα νέο σχήμα. Έτσι ακριβώς ήρθε η ώρα που μετά από κάποια τέλη δεκαετία 90 ας πούμε. Ναι, όταν μετά από καταλήψεις που είχαν γίνει μεγάλες τότε και τα λοιπά, βρέθηκε ο Μαρίνος στη Πάντιο στη σχολή, υπήρξε ένα κίνημα και κάποιες παρέες τέλος πάντων που οι τότε ομάδες δημιουργήσανε και τη θεατρική ομάδα που προϋπήρχε κατά κάποιο τρόπο, αλλά εμείς θέλαμε να κάνουμε και κάτι δικό μας. Yeah. Έτσι ακριβώς λοιπόν ξεκινήσαμε με το πειραματικό εργαστήρι, αλλά πάρα πολύ γρήγορα γνωρίσαμε και τα άτομα τα οποία επικοινωνούσαν μαζί μας από την ομάδα του Πολυτεχνείου που ήταν ο Ελισσέος. Δηλαδή κάπως γρήγορα εμείς βρίσκαμε μια εναλλακτική και να κάνουμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Και το είχαμε μάθει από πολύ μικρή. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή λέγαμε αντί να πάμε στα ηλεκτρονικά, να το πω και εγώ έτσι και στα... Εμείς βρισκόμαστε και κάναμε κάτι πριν μια ζωή. Μουσική, θέατρο. Επίσης εκείνο τον καιρό, το 99, ήμασταν και στη φάση δημιουργίας της Μπουφωνάτα, μιας άλλης θεατρικής ομάδας που είναι αδελφή ομάδα. Και μέσω και αυτού του κύκλου, τέλος πάντων, βγήκαμε κάποιοι άνθρωποι και φτιάξαμε αυτό το πυρήνα που ονομάστηκε μετά Τσιριτσάτζουλες και προχωρήσαμε με το σκεπτικό να κάνουμε ουσιαστικά την τέχνη μας με τους όρους τους δικούς mm-hmm. μας. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Το σκεπτικό. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα μπορεί να είναι λίγο μαλακή ερώτηση που θα κάνω. Καλύτερα. Ωραία. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Όχι. Αυτό λέγεται Τσιριτσάτζουλες πάντως. Ωραία. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος ή κάποια για να ενταχθεί στις Τσιριτζάτζουλες, έστω και κάποια στιγμή ας πούμε της ζωής του. Δηλαδή ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ενώ όχι... Ο καθένας έχει διαφορετικές. Καταστατικό. Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικές προϋποθέσεις που έχει στο μυαλό του. Ναι. Δηλαδή εγώ έχω προϋποθέσεις, ο Μαρίνος έχει προϋποθέσεις, είναι ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός. Η πραγματικότητα είναι να αντέχει, γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Δεν είναι μια φασούλα που θα κάνουμε για να πιούμε καμιά μπύρα, θα έχει τράβηγμα. Mm. Πολύ μεγάλο. Και έχουμε μάθει και έχουμε δει ότι δεν τραβάει πολύ κόσμος, οπότε πάντα ήμασταν ειλικρινείς ότι αυτό το πράγμα χρειάζεται ας πούμε κάποια υπομονή και επιμονή. Το δεύτερο ήταν ότι τα παίρναμε όλα σοβαρά και προσπαθούσαμε να βρίσκουμε καλά παιδιά να πάρει ας πούμε ένα χαρακτηριστικό. Να μην μας πάνε τα νεύρα επειδή είναι πολύ καλό στη δουλειά του και όλα τα άλλα τα έχει κακά, να μπορέσουμε να ρυθμιστούμε. Mm-hmm. Και μετά να ξέρει από τη δουλειά αυτή για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Ή να θέλει να μάθει τέλος πάντων. Και έτσι αναπτύξαμε και τους τομείς. Δηλαδή δεν μιλάμε mm-hmm. μόνο για ένα θέατρο. Μιλάμε ότι ξεκίνησε από και την κινηματογραφική ομάδα επειδή ήταν και ο Γιάννης ο γιος, ο αδερφός μου, τότε στο κινηματογραφικό και δούλευε επαγγελματίας οπερατέρ. Οπότε κατευθείαν είχαμε αυτό το κεφάλαιο ανοιχτό και μπορούσαμε να πράξουμε εγώ με τον Μαρίνο
με την τρέλα, ας πούμε, του, του ήταν να μην πατήσει το πόδι στην Αθήνα και να γίνει. Ο Ματαράκας. Την τελεία με κρούμε. Ο Διονύσης Ματαράκας ήταν καλοτεχνίτης και θα έκανε όλα τα σκηνικά και μετά οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη έκφραση τέχνης έχουμε κάνει, αν λέγεται κόμικ, αν λέγεται σκηνογραφία, αν λέγεται κάποια βίντεο κλιπ που βγάλαμε μετά, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή τα πάντα ξεκινάγανε σύμφωνα με τον κόσμο που έχουμε και μπορούσαμε να κοιτάξουμε και προς τα εκεί. Mm-hmm. Πάντως η βασική προϋπόθεση είναι να μπορείς να συνογέσαι, δηλαδή να βγάζεις μια άκρη, το οποίο το πιο βασικό λέω. Από την άποψη casting τέτοια δεν κάναμε ποτέ. Δεν. Έτσι κι αλλιώς στην ομάδα, όπως λέει ο Νίκος, μαθαίνουμε γιατί αλλάζουμε και ρόλους κάθε φορά, δηλαδή έχουμε μάθει διάφορα πράγματα. Οπότε το θέμα είναι να θέλει κάποιος και να αντέχει. Το αντέχει είναι το πιο βασικό, να μπορούμε να συνοηθούμε και να βγάζουμε άκρη. Αυτό. Δεν έχει, εν τω μεταξύ τόσα χρόνια, τώρα είμαστε 19 χρόνια ομάδα, δεν έχουμε αποχωρήσει από την ομάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί τσιριτσάτζουλες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι ενεργοί, αλλά θεωρούν ότι αυτό του τσιριτσάτζουλες. Αυτό δεν μπορεί να του το στερήσει φυσικά. Όχι, γιατί εν τω μεταξύ, επειδή γυρνάμε και σε όλη την Ελλάδα γύρω-γύρω, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα τσιριτσάτζουλες. Ναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Οπότε η ερώτηση πώς είναι οι τσιριτσάτζουλες ουσιαστικά δεν απαντήθηκε ποτέ και δεν πρόκειται να απαντηθεί. Ναι, εντάξει, όταν έχει όποιος νιώθει ότι είναι τσιριτσάτζουλας, κάπου θα βρει το χρόνο και το χώρο και θα υπάρξει πάλι. Ναι, βέβαια. Και έχει γίνει αυτό. Δηλαδή έχουν γυρίσει άτομα τα οποία, γι' αυτό δεν λέμε στην πραγματικότητα εάν είναι κλειστή ή ανοιχτή η ομάδα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να μην το κάνεις επιφανειακό, δηλαδή να μην κάνουμε απλώς κάτι, α, ελάτε όλοι μαζί και τα λοιπά και μετά από μια εβδομάδα είναι ξεχασμένο, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό δεν νομίζω ότι δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα θα με διευθύνω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι το πρώτο σας έργο ήταν το σατυρικό δράμα Κύκλοπς του Ευρυπίδη. Ναι, σαν θεατρικό έργο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω γιατί ξεκινήσατε με αρχαίο σατυρικό δράμα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, και τι ιδιαίτερο έχει αυτό το είδος σε σχέση, ας πούμε, με την κωμωδία. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, λέγοντας την πορεία, να ξεκινούσετε με κλασική κωμωδία. Αριστοφάνεια, ας πούμε. Ναι, αθηναϊκή κωμωδία. Όποιος μας ξέρει θα καταλάβει ότι μπορούμε να είμαστε για να κάνουμε Αριστοφάνεια. Ναι, όχι γι' αυτό, αλλά θα στο πει λίγο πιο. Ο Μαρίνος έκανε το focus στο θεατρικό και των κειμένων πάντα. Mm-hmm. Οπότε κάτι μύρισε και κάτι είδε. Εγώ έκανα πάντα το παραγωγικό, ας πούμε. Μπορώ να σου απαντήσω, το θυμάμαι σαν τώρα. Δεν είχε γίνει. Mm. Αλλά κάτι θα έχει όμως. Δεν είχε γίνει, δεν είχε γίνει. Είχε δηλαδή, κάτι άλλο. Είχε λίγη. Η εμφάνισή του ήταν πολύ αραιή μέχρι τότε σε αυτά τα κείμενα. Και ξεκινώντας από τον Κύκλοπα, μετά κάναμε. Το μεγαλώσαμε, το πλαισιώσαμε και το κάναμε. Ήταν και με τους συχνευτές. Οι συχνευτές του Σοφοκλή. Κοίταξε, το όλο σκεπτικό εκείνο τον καιρό, το 2002 που ξεκίνησε ο Κύκλοπας, ήταν ότι προσπαθούσαμε να βρούμε δουλειά ουσιαστικά. Εγώ έπαιζα ρεμπέτικα και με τον καιρό και τέτοια. Και με ένα φίλο βιολιτζή είπαμε να παίξουμε στον δρόμο όπως παίζαμε. Mm-hmm. Και απλά, κοίταξε, οι επιλογές πάντα προκύπτουν από την ανάγκη σε εμάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε τον Κύκλοπα και πάμε να βρούμε ηθοποιούς κτλ. Είπαμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε να κάνουμε, να βρούμε το κατάλληλο έργο και με τον καιρό. Και αυτό που σκεφτήκαμε τότε, που νομίζω ότι μας ακολουθεί ακόμα και σήμερα ως νοοτροπία, είναι ότι εμείς θέλαμε να σπάσουμε αυτή τη σύμβαση του αστικού θέατρου. Θέλαμε να βγάλουμε το θέατρο από την αίθουσα και να πάμε να απευθυνθούμε στην κοινωνία, να μην περιμένουμε την κοινωνία να έρθει σε εμάς. Mm. Οπότε το σκεπτικό ήταν να βρούμε μια φόρμα λαϊκού θεάτρου, η οποία θα μπορεί να απευθύνεται, ρε παιδί μου, στον καθένα. Να παίξει μια πλατεία, να σε δει από ένα παιδάκι μέχρι ένα παππού, οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, οποιοδήποτε ηλικία. Θέατρο λαϊκό στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ως δομημένη μορφή. Υπήρξε ο Καραγκιόζης, mm-hmm. ο οποίος υποβιβάστηκε σε παιδικό θέατρο, έτσι, εδώ εισαγωγικών, δεκαετία του 50-60 εκεί πέρα αρχίζει η πτώση του. Αλλά πέρα από τον Καραγκιόζη δεν υπάρχει στην Ελλάδα δομημένο λαϊκό θέατρο. Με τον Νίκο είχαμε την εμπειρία όμως, επειδή μεγαλώσαμε στη Ζάκυνθο, να ζήσουμε τη Ζακυνθινή Ομιλία, το οποίο είναι ένα είδος λαϊκού θέατρου, το μοναδικό αυτή τη στιγμή λαϊκό θέατρο δομημένο στην Ελλάδα, το οποίο παίζεται από τους ανθρώπους του χωριού, για τους ανθρώπους του χωριού, σε φάση τελείως αυτοδιαχειριζόμενη,
είναι, κρατάει από το 17ο αιώνα, από τις αρχές του 17ου αιώνα και συνεχίζει μέχρι σήμερα, γράφονται κείμενα, υπάρχει άνθηση. Δεν έχει γίνει τουριστική ατραξιόν και γι' αυτό επιβιώνει ως λαϊκό θέατρο. Δηλαδή ο Ζακυνθινός μπορεί να είναι μαλάκας, μπορεί να είναι φασίστας, αλλά θέατρο θα κάνει στο χωριό του. Ξέρω, mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα για μας ήταν μια φετηρία ώστε να πούμε ότι να γίνεται, υπάρχει. Δηλαδή θέατρο που φτιάχνεται από το λαό, για το λαό αδιαμεσολάβητα και αυτοδιαχειριζόμενα. Οπότε πάνω σε αυτή τη μορφή, δηλαδή βασιζόμενη στη Ζακυνθινή ομιλία, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια έργα που να μπορέσουν. Η Ζακυνθινή ομιλία δεν είναι μια συνισταμένη εκεί που βρίσκεται το κριτικό θέατρο με την Comédie de l'Arte. Δηλαδή χρησιμοποιούνται σαν τις μορέτες, τις μάσκες, ας πούμε, που παλιά στην ομιλία, τώρα πια όχι τόσο πολύ, αλλά έχει πολλά στοιχεία της Comédie de l'Arte. Και πάνω σε αυτό το σκεπτικό προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια νέα φόρμα λαϊκού θεάτρου που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και βρίσκαμε διάφορα στοιχεία. Ο Κύκλοπας του Ευρυπίδη ήταν το έργο που. Ήμασταν τέσσερις, καταρχήν είχε τέσσερις ρόλους, πολύ βασικό για μας. Και κατά δεύτερον είχε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν ένα λαϊκό θέαμα. Το αρχαίο δράμα ΔΕ πεζόταν σε όλη την κοινότητα. Έτσι. Πηγαίνανε το πρωί, μας έλεγε ο Διαμαντόπουλος που τον είχα δάσκαλο παλιά, πήγαινε λέει με τα κεφτεδάκια τους το πρωί, από τα χαράματα μέχρι πώς το λένε, ένα κακό το κοινό γιατί πώς το λένε, δεν μπορούσαν να τους ελέγξεις καλά. Ήταν λαϊκό θέατρο το αρχαίο δράμα. Απευθυνόταν και υπήρχαν πρόστιμα αν δεν έπαιζε καλά. Έτσι, υπήρχαν τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό και λόγω του ότι οι ρόλοι οι ίδιοι παραπέμπουν σε χαρακτήρες της Comédie de l'Arte. Δηλαδή ο Κύκλοπας θυμίζει έναν καπιτάνο της Comédie de l'Arte. Ο Οδυσσέας θυμίζει τον Αρλεκίνο, ο οποίος μέσα από την πονηριά του προσπαθεί να φάει και να επιβιώσει των διαφορών καταστάσεων. Οι σάτυροι είναι οι κλασικοί υπηρέτες που βρίσκουμε σε όλη την λαϊκή κομμωδία, οπότε ήταν για μας το τέλειο, η τέλεια αφορμή για να ξεκινήσουμε αυτή την έρευνα πάνω στο λαϊκό θέατρο, το οποίο καταλήξαμε δουλεύοντας με τον καιρό, ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια αλυσίδα συνεχόμενη που ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια και καταλήγει σήμερα μέσα από τις διάφορες τεχνικές που εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου. Αλλά εκεί βρήκαμε την αφετηρία, την αρχή αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε λαϊκό θέατρο. Εντάξει, αυτό το αναγνωρίζουν και οι Επτανήσοι και ιδιαίτερα οι Ζακυνθινοί. Καταλαβαίνουν κάπου αυτή την σχέση και ιδιαίτερα σε κάποια έργα που, εντάξει, σε 15 σύλλαβο κυρίως που χρησιμοποιήσαμε, ιδιαίτερα δηλαδή στους παλιάτσους, συνεδρών παλιάτσων, φαίνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έτσι λειτουργεί και το Ζακυνθινό, αλλά και κάποια παλαιότερα της Κρήτης. Είχαμε, βέβαια, το θέμα όμως που μας οδήγησε και καλά λέει το λέει ο Μαρίνος είναι ότι μιλάμε τώρα, ο βιολιστής ήταν ο Στέφανος Φίλος. Το γνωρίζουν πολλά παιδιά το Στέφανο. Έπαιζε πραγματικά πριν σε ένα πανηγύρι ή σε ένα χώρο και σήκωνε το γλέντι με αυτή την ένταση την οποία προήλθε ο σάτυρος την ώρα που έπαιζε live στην παράσταση. Ναι. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό, μόνο που αυτό ήταν τόσο διονυσιακό που έπρεπε να κάνει αυτό. Δηλαδή τέριαξε το θέατρο με αυτή την μουσική και με αυτό το ρόλο. Πώς έγινε τώρα και γιατί έγινε. Γιατί όταν κουβεντιάσαμε τι θα κάνουμε με τη μουσική, είχαμε κάποια αδιέξοδα, συνέχεια αδιέξοδα που έπρεπε να λυθούν. Ένα, ήτανε τα ηχεία του ανθρώπου, του ηθοποιού, πώς θα ακούγεται σε έναν εξωτερικό χώρο, γιατί δεν είχαμε κανέναν να μας χώσει λεφτά, να έχουμε ψήρες και ηχητικά και να μας περιμένουν στο Ηρώδιο. Θα παίζαμε σε μία εκκλησία δίπλα στην καλύτερη και στη χειρότερη, σε λεωφόρο ας πούμε. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν ο πρώτος εχθρός των παιδιών, και το θυμάμαι σαν τώρα, που κάποιοι μπαίνανε σε αυτό. Αυτός είχε ευκολία πάντα ο Μαρίνος στο ηχείο του και κάποια άλλα παιδιά τραβήξανε ζόρια για ένα δύο χρόνια για να ανοίξει αυτό το ηχείο. Χωρίς αυτό το ηχείο δεν πήγαινε πουθενά. Ή θα χτύπηκε στη φωνή σου ή θα σε ακούγε κάποιος. Το δεύτερο ήταν η μουσική. Δεν μπορούσαμε λοιπόν κάθε φορά που κουβεντιάζαμε και λέγαμε πώς θα κάνουμε, ρε Νίκο, τι λες, τι να πω. Έπρεπε να είναι όργανα με έναν lead που λέγεται ο Στέφανος και όλοι οι άλλοι να μπορούν να παίξουν αυτά που θα γραφτούν. Γιατί θα τα παίζανε live. Γιατί θα τα παίζανε live. Γιατί δεν έχει ρε φίλε CD. Γιατί δεν έχει ηχεία. Αρχίζουμε από εκεί και να αφήσουμε την κουλτούρα και μετά πάμε στην κουλτούρα να συζητήσουμε. Δηλαδή ήταν να καλύψω αυτό το αδιέξοδο, το οποίο το κερδίσαμε και αυτό.
Μετά λοιπόν, όταν είπαμε τι κάνουμε και τα έργο και η σκηνοθεσία, που προχωράει η σκηνοθεσία και πώς είναι το χαρακτηριστικό του Τσιριτσάντζουλες, ναι, είναι οι τρεις γενναίες. Είναι η γιαγιά, η μάνα και η κόρη. Είναι αυτό το πράγμα. Πρέπει την ώρα που κάνεις ντελάλημα στο χωριό, δεν είχαμε τόσα λεφτά και τόσες άκρες στην αρχή για να υπάρχει διαφήμιση ή να έχουμε κονέ για να υπάρχει ένα δίκτυο που υπάρχει μέχρι σήμερα και μια παρέα, μια κοινωνία, ένα στέκι να πάνε να βάλουν την αφίσα του Τσιριτσάντζουλες. Δεν υπήρχαν αυτά. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε λοιπόν ήταν να γίνεται ντελάλημα στο χωριό την ώρα που κατεβαίνουν τα παιδιά, γιατί δεν έχει γίνει καλή διαφήμιση, ας πούμε, με το Α4 φωτοτυπία. Και κάνανε το χωριό περατζάδα και λέγανε έλα παίζουμε στην πλατεία και παίζανε στην πλατεία. Οπότε μαζεύανε το. Αυτά όλα δημιουργήσανε και μια άλλη ενέργεια πάνω από αυτό το πράγμα. Αλλά γινόταν νομίζω στην πραγματικότητα η εργαλεία ήταν. Και αυτό που λέει τώρα ο Νίκος για τη μουσική, ρε παιδί μου, είναι πολύ βασικό για τις Τσιριτσάντζουλες. Δηλαδή η μουσική είναι κάτι το οποίο ενώνει ό,τι γίνεται στις Τσιριτσάντζουλες. Υπάρχει πάντα μουσική από κάτω. Είτε την ακούς, είτε την, δεν την ακούς. Έχετε πολύ μουσική. Μα και ο Μαρίνος προερχόταν από τη μουσική παρέα. Δηλαδή είχαμε συγκρότημα πριν να κάνουμε θέατρα. Απλώς ακολούθησε πιο πολύ τα θέατρα, όπως εγώ πιο πολύ τη μουσική, δηλαδή σαν παιδιά. Έπαιξε περισσότερα έργα, αλλά μεγαλώσαμε με το να μας βάζουν κάθε χρόνο σε μία-δύο παραστάσεις. Έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή κάθε χρόνο είχαμε μία-δύο παραστάσεις. Γιατί είχαμε κάποιους γονείς που γουστάρανε, ας πούμε, να βοηθάνε και να κάνουμε αυτή τη φάση. Έτσι μεγαλώσαμε, δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι είναι δύσκολο να κάνεις μια παραγωγή, ούτε ότι θα λιποθυμήσουμε άμα βγούμε να παίξουμε το έργο. Είχαμε μεγαλώσει έτσι. Όμως μετά, αυτή είναι και η ιστορία που πολλές φορές μας ρωτάνε εμάς τους δύο, α, γιατί ξέρω εγώ, σε αυτό το έργο παίζει ο Ιούσεφ ή εκεί πέρα, γιατί είναι το τσιριμπάν. Αυτός ο διαχωρισμός είναι μεταξύ ηλεκτρισμού και μη. Δηλαδή, πας στο τσιριμπάν τώρα. Ναι, και γενικότερα σε ένα θέμα, ας πούμε, γιατί μείναμε να μπορεί ένα αυτοκίνητο να κρατάει το καραβάνι και να παίζει σε οποιοδήποτε χωριό και σε οποιοδήποτε βουνό, να μπορεί να σταθεί αυτή η παράσταση. Και παράλληλα υπήρχαν κάποιοι μουσικοί που κάνανε ηλεκτρικά πλέον μια απόδοση μουσικής. Στην αρχή, από την ταινία μέχρι να φτάσουμε κάπου στο Βαριετέ που κάναμε το 2005, το προσπαθήσαμε αυτό. Μετά ήρθε και έδεσε ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, τα όργανα είχαν γίνει πιο παραδοσιακά στο θεατρικό για να μπορούν να αποδοθούν. Σωστά. Και εμείς σαν μουσική είχαμε διαλέξει μια άλλη μεριά και ήμασταν λίγο πιο punk ή λίγο πιο κλασική και ορχιστρική, ανάλογα τη μουσική, και συναντιόμασταν μέσα σε κλειστούς χώρους πλέον και κάναμε κάποιο βαριετέ ή κάποια άλλη παράσταση. Οπότε τελικά αυτό προχώρησε και μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, το θεατρικό μουσικά έχει ένα χαρακτήρα που χρησιμοποιεί παραδοσιακά όργανα, μελωδίες τέτοιες με χορούς, τους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν πολύ εύκολα στις τρεις γενναίες ανά την Ελλάδα, ή θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα βαριετέ, σε μια άλλη παράσταση. Να ρωτήσω κάτι. Μια που αναφέρθηκε πριν ο Μαρίνος, πες κάποια στιγμή κάτι για το Διαμαντόπουλο, εννοούσε το Βασίλη το Διαμαντόπουλο. Ναι. Ωραία. Έχεις σπουδάσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, θέατρο. Όχι, δεν έχω σπουδάσει ακριβώς, δεν έχω πάει σε δραματική σχολή. Ναι, έχεις πάρει κάποια μαθήματα, ας πούμε. Ναι, ήμουν στο εργαστήριο του Διαμαντόπουλου για 2 χρόνια και γενικά προσπαθώ να μαθαίνω τεχνικές από δασκάλους όταν βρίσκω. Ωραία. Και εσύ, Νίκο, έχεις σπουδάσει μουσική κάπως? Ναι, και εγώ έτσι όπως ακριβώς έκανε τα μούτρα του. Γενικότερα δεν μας άρεσε εμάς πάρα πολύ. Δεν ήμασταν καλοί μαθητές. Είχαμε πρόβλημα με το μάντρωμα. Και τις εξετάσεις. Ναι. Αυτός ήταν καλύτερος στις εξετάσεις. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά είχαμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, από μικρή. Δηλαδή ήμασταν λίγο τζόρες, ξέρω πώς λέγεται αυτή η λέξη. Πάνω σε αυτό έχουμε θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάνει δηλαδή πάρα πολύ μουσική. Όπως από τη Μαντολινάτα 6 χρονών έχω ξεκινήσει και τη Μαντολινάτα Τσακίνθου και μετά έχω μάθει μόνος μου ηλεκτρικό μπάσο μέχρι να κάνω κάποια στιγμή σεμινάρια μπάσου και μετά να κάνω τσέλο κλασικό και πάλι μετά να προχωρήσω με το
προϊόνι, το μουσικό προϊόνι, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Και μετά βρήκε τους δασκάλους του και τα οδεία του πάλι. Και συνέχεια κάνω κάποιους κύκλους με τη μουσική. Δεν ήμασταν όμως παιδιά τα οποία λέγαμε ότι το πρώτο μας μέλημα ήταν το πτυχίο ή το... Ναι. Πάντως έχετε πάρει κάποια μαθήματα, ας πούμε, είτε θεάτρου είτε μουσικής. Ναι, 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 πολλά. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής σε σχέση με αυτό, γιατί είναι πάντα η απορία μου. Αυτό το πράγμα, το να κάνεις, ας πούμε, κάποια σεμινάρια θεάτρου, ξέρω εγώ, ή μουσικής πάνω σε κάποιο όργανο, όταν... Πώς να σου πω τώρα, παίζει κάποιο ρόλο αρνητικό στο αυθόρμητο που θέλει να έχει ένας μουσικός, ένας ηθοποιός, όπως είστε εσείς, ας πούμε, που δεν είστε η κλασική μουσική, ούτε η κλασική ηθοποίη. Κοίταξε, οι τεχνικές είναι πάντα πολύ χρήσιμες. Οι τεχνικές είναι εργαλεία. Όταν κάνεις μια δουλειά, χρειάζεσαι τα εργαλεία της. Οπότε οι τεχνικές χρειάζονται. Δεν είναι ότι σου αφαιρούν τον αυθορμητισμό. Ίσα-ίσα μπορείς τον αυθορμητισμό σου να τον οργανώσεις λίγο καλύτερα για να μπορέσεις να τον επικοινωνήσεις, ας πούμε. Αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι αν δεν φτιάξεις τα ηχεία σου, κλείνει η φωνή σου. Εμείς όταν πάμε περιοδία μας και κλείσει η φωνή μας, τελειώσαμε, δεν γίνεται. Οπότε πρέπει να έχεις την τεχνική να μπορέσεις, ναι, μέσα από το πάθος σου και αυτό όλο που δίνεις επί σκηνής, να παραμείνεις όμως στο κορμί σου, να μην τραυματιστεί, να μην κλείσει η φωνή σου, να μην έχεις ατύχημα κτλ. Επίσης, το να κάνεις, να παίξεις τη μάσκα, ας πούμε, έχει μια ιδιαιτερότητα, μια τεχνική. Αν δεν την ξέρεις, πρέπει να τη μάθεις με έναν τρόπο. Και κάπως έτσι, το γεγονός ότι δεν μας άρεσε το μάντρωμα δεν σημαίνει ότι δεν μας άρεσε να ψάχνουμε πράγματα και να μαθαίνουμε πράγματα. Έχουμε διαβάσει πολύ περισσότερο από ό,τι θα διαβάζαμε σε 4 χρόνια που θα πηγαίνουμε. Αυτό προσπαθεί να εξηγήσει και δεν την γλιτώνεις. Όχι, πρέπει να μελετάς συνέχεια. Δεν τελειώνει ποτέ και αυτό. Και να ασκείσαι. Η άσκηση και η μελέτη είναι λίγο διαφορετικά, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε. Ακόμα δηλαδή και τώρα εμείς παίρνουμε πράγματα, ξέρω, σκαλώνουμε με κάτι. Απλά το ωραίο, γενικά νομίζω στην παιδαγωγική είναι να μπορείς να ασκείσαι και να μελετάς, αλλά να γουστάρεις να το κάνεις. Σωστό είναι. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα της παιδαγωγικής. Ακριβώς. Περισσότερο δεν γουστάρουμε, αν μας βάζουν κάπου, το παρατάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα και με εμάς. Όταν μας ματρώνανε δεν γουστάραμε. Όταν θέλαμε, ήμασταν ελεύθεροι, τότε ψάχναμε μόνοι μας και ίσως να κάναμε και περισσότερη δουλειά από ότι... Στην ταινία δεν κάναμε περισσότερη δουλειά. Γενικά μάθαμε πράγματα μόνοι μας, δηλαδή μέσα από την πράξη, χωρίς από αν είχαμε κάποιες τεχνικές, θα τα είχαμε λύσει πολύ πιο εύκολα. Τα μάθαμε όμως. Τώρα αυτή η ερώτηση έχει σχέση με αυτό που σας ρώτησα πριν. Λέμε, ας πούμε, κάποιος παίζει θέατρο, αλλά λέγεται ηθοποιός. Κάποιος παίζει μουσική, αλλά λέγεται τελικά, ας πούμε, μουσικός. Τελικά, η τέχνη γενικά είναι ένα παιχνίδι ή είναι απαραίτητο να μπει και σε άλλα καλούπια. Γιατί είναι λίγο αντιφατικό αυτό, ας πούμε. Παίζω, λες κάτι, αλλά τελικά λες αυτός είναι ηθοποιός. Το λέει ο άλλος, δεν το λέει ο ίδιος. Οπότε... Δεν το λέει ο ίδιος. Τότε... Έχει όμως μια... Δεν την κατάλαβα ακριβώς. Πώς πω. Λέμε, ρε παιδί μου, ότι παίζει κάποιος, ας πούμε, ένα έργο. Το παιχνίδι είναι κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο. Όμως αυτό το πράγμα στην τέχνη πολλές φορές μπαίνει σε ένα καλούπι που, πώς να σου πω, χάνει το νόημα του παιχνιδιού και γίνεται κάτι πιο επαγγελματικό, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την αίσθηση εγώ. Άμα δεις παιδάκια να παίζουν, είναι ότι πιο σοβαρό το συμβαίνει στη ζωή τους εκείνη τη στιγμή. Το αντιμετωπίζουν μια απίστευτη σοβαρότητα και είναι με ένα δέος, ας πούμε, το πόσο... Τα πράγματα που συμβαίνουν είναι. Το ίδιο γίνεται και με την τέχνη. Δεν υπάρχει λεξικό βασικά. Αυτό ήταν κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να βρίσκουν. Δεν ξέρω, με το ίσον. Υπάρχει το ίσον. Γι' αυτό σου είπα ότι ο άλλος σε λέει ηθοποιό ή μουσικό. Ο θείος Νόντας, ας πούμε, τι είναι. Ηθοποιός ή μουσικός. Δεν ξέρω. Ούτε ο ίδιος. Ρώτησε να δεις. Δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί να το ρωτήσω. Μπράβο. Γιατί έχει παίξει πολύ. Είναι μουσικός. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά έχει παίξει πολύ περισσότερο από ό,τι έχει γράψει.
Δεν βγαίνει άκρη σε αυτό. Απλώς κάποιος άλλος έχει στο κουτάκι του μουσικού ή στο κουτάκι του ηθοποιού. Mm-hmm. Το αν είσαι επαγγελματίας που είπες κάπου, mm-hmm. αυτό mm-hmm. πάλι πώς διαχωρίζεται από το ορισμό σου επειδή φοράς μαντήλι εδώ ή όταν ξέρεις τι σημαίνει μόνο επαγγελματίας ή όχι σε μένα ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα αυτό. Όχι, δεν λέω. Έχει να κάνει μόνο άμα βγάζεις λεφτά ή όχι από αυτό. Ναι, δηλαδή, σίγουρα αποδίδεται από τον κόσμο αυτό. Όχι, αποδίδεται μόνο άμα ζεις από αυτό ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή επαγγελματίας είσαι αν ζεις από αυτό. Και μη επαγγελματίας είσαι όταν δεν ζεις από αυτό. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή η λέξη που βγήκε η επαγγελματίας, τι να κάνουμε, τι βγήκε. Τελικά τι είσαι. Πήγαινε στην εφορία να ρωτήσεις, ας πούμε, γιατί. Θα σου πει. Από εσείς, δηλαδή πρέπει να πει, δεν σημαίνει να παίζεις καλά τα κόρτα, απλώς ζεις από αυτό, είσαι επαγγελματίας. Mm-hmm. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, εγώ είμαι σολίστης, παίζω τρίχα με οδοντογλυφίδα, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Βγάζεις λεφτά όλη τη ζωή από αυτό, ναι. Είσαι επαγγελματίας. Παίζεις τρίχα με οδοντογλυφίδα, ας πούμε. Δεν έχει σημασία να παίζει καλά. Ναι, το ερώτηση νομίζω ότι έχει να κάνει πάλι με τον αυτορμητισμό του παιχνιδιού κτλ. Ναι, ναι. Κοίταξε, πάντως στο θέατρο, για να πάρω το θέατρο, η λέξη παίζω είναι στα ελληνικά. Στα αγγλικά, ας πούμε, είναι act, draw, ας πούμε, είναι διαφορετική. Ναι. Εμείς πάντως οι τσιριτσάντζουλες, για να το γιώσουμε λίγο το θέμα, νομίζω ότι εξακολουθούμε να παίζουμε. Απλά το αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρά αυτό το παιχνίδι, όσο το αντιμετωπίζουν και τα ίδια τα παιδιά όταν δημιουργούν το σύμπαν τους, ας πούμε. Γιατί εμείς σύμπαντα φτιάχνουμε ουσιαστικά. Είτε είναι μουσικά, είτε είναι εικόνες, είτε είναι ολόκληρη σκηνή θεατρική. Αυτό. Φτιάχνεις το σύμπαν. Είσαι ένας μικρός θεός. Λοιπόν. Λαϊκό θέατρο, αν το ξέρω τώρα καλά, μπορώ να κάνω και λάθος, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο στην Ελλάδα σου υπάρχει, φαντάζομαι ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει βασικά. Όχι, δεν υπάρχει. Επειδή μου εννοεί ότι υπάρχει μια παράδοση λαϊκού θεάτρου. Δεν υπάρχει τώρα, αλλά γενικά αυτή η παράδοση υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Στην Κίνα, δηλαδή, παντού. Εσείς πιστεύετε, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος, που είπε ο Νίκος, ξέρω, στην Κίνα, Κινέζος, να παίξει. Ας πούμε, εγχώριο ελληνικό λαϊκό θέατρο. Και αντίστροφα, ένας Έλληνας να παίξει με τον ίδιο τρόπο που θα παίξει ένας Κινέζος στο λαϊκό θέατρο το δικό του. Εφόσον τα λαϊκά θέατρα, στο μυαλό μου έτσι όπως το έχω, έχουν κοινούς κώδικες. Έχουν κάποιους κοινούς κώδικες. Δεν μπορεί να μην έχουν. Εγώ να την αντιστρέψω αυτήν την ερώτηση. Mm-hmm. Οι Κινέζοι όλοι παίζουν με το ίδιο λαϊκό θέατρο. Όχι. Σίγουρα. Κοίταξε, το καλύτερο, ας πούμε. Το λαϊκό θέατρο έχει μια ελευθερία μέσα, έτσι κι αλλιώς. δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας, ας πούμε, ο καραγκιοζοπαίχτης. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο. Ένας καραγκιοζοπαίχτης δεν θα κάνει ποτέ το ίδιο πράγμα που κάνει ένας άλλος. Έχει μια προσωπικότητα, έχει ένα, όπως το λένε, ένα άλλο τρόπο, άλλο ρεπερτόριο κτλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αφού ο καθένας είναι μοναδικός και αυτό που προσφέρει στη λαϊκή τέχνη είναι μοναδικό και αυτό mm-hmm. και συνεισφέρει σε μια παράδοση, παραδίδω από τη γενιά στη γενιά, έτσι. Σωστά. Όχι κάτι στατικό, κάτι στατικό, κάτι ουσιακό. Αυτό είναι η παράδοση, είναι που αλλάζει. Ναι, και βέβαια ένας Κινέζος θα μπορούσε να παίξει καραγκιόζη ή ένας Έλληνας θα παίξει κομέντια ντελάρτε. Εμείς κάποτε το είχαμε κάνει κιόλας. Δηλαδή είχαμε φτιάξει μια παράσταση κομέντια ντελάρτε με τον Κωνσταντίνο, τον Πουλή. Οι δυο μας παίζαμε και το είχαμε κάνει χωρίς λόγια καθόλου. Mm-hmm. Γιατί η κομμεντία έχει αυτό ότι πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο της μάσκας κτλ. Που δεν είχε νόημα να το κάνεις αυτό στην Ελλάδα. Και είχαμε βρει την τεχνική αυτή, την κράμελο, τη λεγόμενη, που βγάζοντας διάφορους ήχους και με την παντομήμα, καταλαβαίνει ο άλλος τι θέλεις να πεις, αλλά χωρίς να λες τίποτα ουσιαστικά. Λες μπαλαλαλαλαλα. Αλλά με ένα ηχόχρωμα που θυμίζει, ξέρω εγώ. Και αυτό πήγαμε, μας πήθη μια πρόταση να πάμε να το παίξουμε στην Ιταλία, στο εκεί κοντά στην Νάπολη, το Μπενεβέντο, που είχε ένα φεστιβάλ τρόμου και πήγαμε. Και όταν με χαρά το δεχτήκαμε, αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι εγώ κάνω τον Πουλτσινέλα. Πρόσεξε, ο Πουλτσινέλα είναι η μάσκα από εκείνο τον τόπο που θα πηγαίναμε να παίξουμε. Δηλαδή είναι σαν να έρχεται ένας Ιταλός να παίξει καραγκιόζη. Θα αγχώθηκες, φαντάζομαι. Με έπιασε σύγκριο. Με έπιασε σύγκριο. Σε μια εβδομάδα δηλαδή φεύγαμε να πάμε να παίξουμε. Και αυτό που έκανα ουσιαστικά είναι μια εβδομάδα να ακούω ναπολιτάνικα για να πιάσω τα ηχοχρώματά του. Ήμουνα χεσμένο κανονικά όταν πήγαμε να παίξουμε. Αλλά λειτουργήσε.
Δηλαδή δεν το παίρναν μετά και μου μιλάγανε στα Ναπολιτάνικα, νομίζαν ότι είμαι δικός τους, γιατί δεν μιλάγανε για να καταλάβουν ότι. Τα παιδάκια ενθουσιασμένα, πουλτσινελίνο, λέγανε κάτι τέτοια, α πούμε. Και όμως τα καταφέραμε. Ναι, με αυτή την. Αν αγαπάς κάτι και θέλεις να το μάθεις, να το εξασκήσεις, δεν μπορείς να κάνεις. Και έτσι έγινε και η συνάντηση που επισκηνήθηκε με την ομάδα του Μίρεκ. Πιο πριν είχε γίνει. Πιο πριν ήταν αυτό. Πάλι περίπου με τον ίδιο τρόπο όμως. Σε ένα φεστιβάλ, πάλι, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Είχε γίνει. Είναι αναγνωρίσιμες αυτές οι φόρμες. Είναι αναγνωρίσιμες. Από όλους δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, όπως και άμα δεις Κινέζικη όπερα, μπορεί να μην καταλάβεις τι λένε. Αλλά τους χαρακτήρες πάνω κάτω, η μάσκα ίδια θα σε οδηγήσει στο να. Είναι αναγνωρίσιμη αυτή η χαρακτήρες. Γι' αυτό και λέγονται λαϊκή τέχνη, γιατί μπορούν να είναι άμεσα αναγνωρίσιμες. Δηλαδή, υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο ανάγνωσης, ο καθένας μπορεί να το διαβάσει. Τώρα, όσο πιο μάγκας είσαι εσύ δραματούργος, βάζεις και άλλα επίπεδα ανάγνωσης, ας πούμε, για να το κάνεις πιο μασίφ το κατασκευασμά σου. Λένε ότι το θέατρο επικρατεί αυτό, ότι χρειάζεται πειθαρχία. Ότι αν δεν είσαι πειθαρχημένος, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις θέατρο. Τι το λένε. Διάφοροι. Θέλει πειθαρχία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, κατάλαβες. Πώς δεν θέλει. Θέλει, μωρέ, αλλά γενικά όλοι λένε. Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω τώρα αν εσείς πιστεύετε ότι χρειάζεται πειθαρχία. Τι νόημα δίνεται στην πειθαρχία στο θέατρο και τι άλλο χρειάζεται το θέατρο. Και στο δηλαδή, σίγουρα με την πλούσια αυτή γλώσσα που έχουμε στο Ελλάδα, θα βρούμε και μια άλλη λέξη που θα βάλουμε εκεί και θα φύγει αυτή η λέξη πειθαρχία, ας πούμε, και θα κάτσει μια άλλη που πάλι θα μας κάνει, ας πούμε. Θα κάνει τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτοέλεγχος, ας πούμε. Ναι. Αυτοέλεγχος. Okay. Ή νόημα, ή αυτό που λέγαμε τα παίρνουμε σοβαρά και τα παιδιά παίζουν τα παιχνίδια του σοβαρά κτλ. Το ίδιο σημαίνει. Απλώς η πειθαρχία. Δεν μου αρέσει. Βέβαια, μπορεί να μην το. Να σου πει κάποιο πρέπει να πειθαρχήσει και να μην το κάνει, να χάσει τη μισή ουσία, ας πούμε. Δεν σου λέει ο άλλος πειθαρχία. Κατάλαβα, ναι. Αλλά αν το κάνει όπως λέει, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα, αυτοέλεγχος. Νομίζω ότι ο Μαρίνος. Είναι κάτι που θες εσύ να κάνει. Καταλαβαίνεις εσύ ότι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται. Άμα το αφήσουμε το χαλαρώσω αυτό, δηλαδή γιατί τσίμπησε τη λέξη για να την σχολιάσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες τεχνικές, δύσκολα πράγματα να κάνεις. Πρέπει να τα λήξεις σε ένα χρόνο. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Ότι σε παρέες και σε ομάδες σαν και εμάς, όταν αποκλίναμε του 1,5-2 μήνες, άντε 2,5 σε κάποια προβλήματα που είχαμε προετοιμασία, είχαμε καταστραφεί. Έπρεπε οι μισοί να πάνε να βρουν δουλειά. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Το μισό. Ναι. Σου απάντησα το μισό. Πρέπει δηλαδή εκεί όταν δουλεύεις να κάνεις αυτό. Η πειθαρχία έχει να κάνει όπου προέρχεται. Δηλαδή επιβάλλεται ή είναι κάτι το οποίο θέλεις εσύ ο ίδιος να το, ίδια να το διαχειριστείς. Αυτό είναι. Άμα ναι, έρχεται ο άλλος και σου κάνει καψόνια, επαναστατείς. Δεν μπορείς να το αντέξεις αυτό το πράγμα. Αλλά όταν θες πραγματικά να φτιάξεις κάτι με τους συντρόφους σου, με τους φίλους σου, με τα αδέλφια σου, ας πούμε, τότε θα αυτοπειθαρχήσεις, δηλαδή στη συμφωνία που έχεις κάνει με τους υπόλοιπους. Αν δεν γίνει αυτό, τότε έχει καταστραφεί όλο. Οπότε λέγεται πόρωση. Ναι, λέγεται. Σωστό, πόρωση. Ναι, θέλει να έχει στόχο, ρε παιδί μου, αυτό. Εγώ με τον Νίκο, ας πούμε, είμαστε κολλητοί από τον νηπιαγωγείο, έτσι. Δεν έχουμε πάει ποτέ διακοπές μαζί. Ναι, γιατί τη φιλία μας έχουμε βασίσει πάνω στο να φτιάχνουμε πράγματα, καταστάσεις, γεγονότα. Άμα πάμε διακοπές, θα καταστραφεί η φιλία μας. Γιατί αυτός είναι γρήγορος, εγώ είμαι αργός, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε, κατάλαβες. Οπότε το να κάνουμε από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό που ξεκινήσαμε να κάνουμε συγκροτήματα και τέτοια, ήθελε πειθαρχία. Αλλά αυτή την πειθαρχία την είχαμε συμφωνήσει δυο μας, ότι ξέρεις τι, πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά γιατί θα πρέπει, γιατί γουστάρουμε, οπότε πρέπει να καλύψουμε τη δικιά μας την ανάγκη, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι το. Αλλιώς θα πιούμε 15 καφάσια μπύρες και θα μας τρέχουν. Και αυτό θέλει αυτό, και αυτό θέλει αυτό πειθαρχία όμως. Γιατί μπορεί να θες να πεις 13, αλλά άμα πεις από την αρχή θα πιω 15, θα πεις 15. Ας, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Το θέατρο ως διαδικασία, έτσι, ανεξαρτήτως των όρων που γίνεται, δεν είναι ανεξαρτήτως, αλλά θέλω να θέσω την ερώτηση και να πω ανεξαρτήτως. Είναι μια πολιτική διαδικασία. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας θείασος που παίζει σε ένα μεγάλο θέατρο,
ένα εμπορικό έργο, έστω και ένα underground έργο που μπορεί να γίνει εμπορικό έργο τέλος πάντων. Γιατί υπάρχουν και underground που είναι πολύ εμπορικά. Σωστό. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που κάνουν πρόβες, ας πούμε, αυτοί οι ηθοποιοί, μια πολιτική διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Τα πάντα είναι πολιτικά. Mm-hmm. Τα πάντα είναι πολιτικά. Δηλαδή, όσο έχεις να σε αναστραφείς με άλλον έναν άνθρωπο, γίνεται πολιτικό. Αν είσαι στη σπηλιά μόνο σου, μιλάμε για ιδιώτευση, οπότε μιλάμε για άλλο πρόσωπο. Αλλά άμα δύο έστω να υπάρχουν, είναι πολιτικό αυτό που συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει με την τέχνη κατά κόρον. Έτσι, όχι μόνο με το θέατρο. Γενικά η τέχνη. Η τέχνη είναι εργαλείο κοινωνικό. Ο πολιτισμός είναι αυτό που είναι ο καθρέφτης μιας κοινότητας. Λοιπόν, η τέχνη λοιπόν σαν εργαλείο μπορεί να γίνει εργαλείο χειραγώγησης από την εξουσία ή απ' την άλλη, άμα χρησιμοποιηθεί από τα κάτω ας πούμε, μπορεί να γίνει εργαλείο χειραφέτησης. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο του και τον δρόμο του σε αυτή τη ζωή και τι εργαλείο θα χρησιμοποιήσει και πώς θα το χρησιμοποιήσει. Οπότε το να είσαι, ξέρω εγώ, σε ένα μεγάλο εμπορικό θεία σου που παίζει, ξέρω εγώ, πατάτες και που τις πουλάει για διαμάντια, είναι πολιτικό. Θες να χειραγωγήσεις τον κόσμο και αν δεν το θες, το κάνεις. Ναι, σωστά. Γιατί πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται κιόλας αυτοί που το κάνουν. Ναι, σίγουρος δηλαδή. Είναι η δουλειά μας. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Πρέπει να ζήσεις, πρέπει να το κάνεις και αυτό. Αλλά πρέπει να έχεις την επίγνωση ότι τώρα κάνω αυτή τη δουλειά που είναι σαν αυτό που μου λέει, γιατί δεν τους μιλάς, λέει, στα διόδια, στους ανθρώπους που δουλεύουν στον Κισε. Λέω, γιατί ντροπή δεν είναι δουλειά. Αυτοί με κλέβουνε. Γιατί να τους μιλήσω, γιατί να τους ευχαριστώ, γεια σας. Όχι, δεν γίνεται. Η ντροπή δεν είναι δουλειά, να πούμε. Ο μπάτσος κάνει μια δουλειά η οποία είναι όνειρος, ας πούμε, για την κοινωνία. Είναι ο έλεγχος, δηλαδή. Αυτό που δεν σε αφήνει να απελευθερωθείς, να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου, να αυτοπιθαρχήσεις, αλλά σου έρχεται η πειθαρχία φορεμένη από πάνω. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ο καθένας, τις επιλογές που κάνει σε αυτή τη ζωή, είναι οι επιλογές που πρέπει να υποστηρίξει. Αυτό. Και που τέλος πάντων, άμα δεν τις έχεις εσύ διαλέξει, για να έχεις καλύτερο βιωτικό επίπεδο, όπως το λέει ο κόσμος και οι γιατροί, βιωτικό επίπεδο και βιωτικό επίπεδο, από τη στιγμή που εσύ δεν το έχεις διαλέξει, απέχεις εσύ τουλάχιστον. Δηλαδή, άστο να κάνει έτσι, οκ. Okay. Αυτός έχει αποφασίσει να κάνει αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να το δεχτείς το ίδιο όπως οι άλλοι. Δηλαδή, αν κάθε φορά που υπάρχουν κάποιες τέτοιες επιλογές, εσύ στρίβεις, τουλάχιστον δεν του μιλάς, που λέει. Τουλάχιστον δεν του μιλάς. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε ότι αυτή τη συζήτηση που, και την ερώτηση που έκανες, γίνεται συνεχόμενα και ιδιαίτερα και για την ελληνική σκηνή και για το πολιτικό τραγούδι και ποιο είναι πολιτικό τραγούδι κτλ. Το πολιτικό τραγούδι είναι οποιοδήποτε τραγούδι, γιατί κάθε φορά οι έννοιες σε ένα στίχο μεταβάλλονται, ξέρεις. Το τι λέει, τι γράφει και τι εννοεί ο καθένας είναι η οπτική γωνία που το βλέπεις. Αλλά στο θέατρο, ας πούμε, αυτός ο βλαμμένος που κάνει τις επιθεωρήσεις, ο Σεφερλής. Μπράβο. Ο Σεφερλής, ας πούμε, δεν κάνει πολιτικό θέατρο. Εγώ μόνο πολιτικό το βλέπω. Τρελαίνομαι, ας πούμε. Μα είναι μόνο πολιτικό. Μπορεί εμείς να μην κάνουμε. Αυτός κάνει, ας πούμε. Γιατί αυτός σίγουρα το μόνο που μπορεί να τον δεχτεί κάποιος είναι ο μοϊδάτης του. Αποκλείεται να μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει καθόλου ποτέ. Ούτε καν την ώρα που γελάνε. Δηλαδή την ευριάζω, ας πούμε. Οπότε τελικά κάνει κι αυτός. Mm-hmm. Αλλά έχει άλλο target group. Απ' την άλλη, ρε παιδί μου, υπάρχει και το άλλο, ρε παιδί μου, το αστικό, πάμε πάλι στο θέατρο, το αστικό θέατρο, το λεγόμενο που λέγαμε εμείς παλιά κουλτουριάρικο, ρε παιδί μου, που απευθύνεται όμως σε ένα θεατρόφιλο κοινό, το οποίο είναι περιορισμένο, που γίνονται, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται μέσα σε αυτά τα πράγματα σπουδαίες δουλειές, έτσι, αλίμονο, γίνονται σπουδαίες δουλειές. Αλλά και πάλι, αυτό το πράγμα έχει μια... περιορίζεται κάπως. Δηλαδή το θεατρόφιλο κοινό είναι πάρα πολύ μικρό στα νούμερα, ας πούμε. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις που απευθύνεσαι κάθε φορά και πώς θες να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Τώρα θα κάνω την ερώτηση αυτή σε εσάς, για τις τσιριτζάτσουλες δηλαδή. Εσείς πώς λειτουργείτε ως, ας πούμε, ξέρω εγώ, είτε θεατρική είτε μουσική ομάδα, δηλαδή θέλω να πω κάποιος σκηνοθετεί τις παραστάσεις. Σωστά. Πώς γίνεται να υπάρχει, ας πούμε, κάποιος σκηνοθέτης, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος στο παιχνίδι,
Εντάξει. Εντάξει, έχει να κάνει αυτό με την αυτοπιθαρχία και του ηθοποιού, ας πούμε, του ανθρώπου που θα παίξει. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ μόνο στο ρόλο του σκηνοθέτη, πώς αντιμετωπίστηκαν συμπεριφορές που μπορεί να είχαν, ας πούμε, αυξημένα εγώ. Γιατί φαντάζομαι δεν μπορεί να μην υπήρχαν τέτοια πράγματα. Δεν θα ήσασταν όλοι flat όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, βέβαια. Και όλοι συνειδητοποιημένοι στο ίδιο επίπεδο. Αυτά λοιπόν πώς αντιμετωπίζονται. Είτε ως σκηνοθέτης να είσαι, ξέρω εγώ, Μαρίνα, εσύ, ξέρω εγώ, και να πρέπει άλλοι να ακούσουν αυτό που θα τους πεις. Και πώς γίνεται, ας πούμε, τα αυξημένα εγώ να, κατά κάποιο τρόπο, να κατακάθεται. Όχι να τους επιβάλλεις να κατακάτσουν, αλλά να πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ, παιδιά, ξέρω εγώ, είναι μια συλλογική δουλειά. Κοίταξε, αυτό είναι εύκολο. Είναι. Ναι, πολύ εύκολο. Από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι καταρχήν ο σκηνοθέτης είναι κυρίως του παιχνιδιού στο σινεμά, στο θέατρο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, για να έρθουμε στο τεχνικό κομμάτι του σκηνοθέτη, στις Τσιριτσάντζουλες τον καταργήσαμε ουσιαστικά το σκηνοθέτη. Υπογράφει σκηνοθεσία κάποιος, πάντα, αλλά έχει έρθει στη λειτουργία του παλιού. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης, σαν σκηνοθέτης, είναι έννοια του 20ου αιώνα. Έτσι, δεν υπήρξε. Το θέατρο όμως είναι πολλούς αιώνες πίσω. Όλους αυτούς τους αιώνες, κάποιος από την Ομίγυρη αναλάμβανε τη διδασκαλία ενός έργου. Αυτό το πράγμα κάνουμε και εμείς στις Τσιριτσάντζουλες. Δεν υπάρχει σκηνοθέτης με την έννοια ότι πρέπει να δείξει μια πρωτοπορία πάνω στο κείμενο. Ίσα-ίσα η δουλειά που κάνουμε στις Τσιριτσάντζουλες είναι να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο σε σχέση με τις δικές του απαιτήσεις, χωρίς να βάζουμε σκηνοθετικές ιδέες. Γενικά η ιδέα μας είναι να φέρουμε το θέατρο πίσω, όσο πιο πίσω γίνεται. Με αυτή την έννοια, αυτός που αναλαμβάνει κάθε φορά τη διδασκαλία του έργου, το λεγόμενο, έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη των υπολείπων. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να βρίσκεται εκεί πέρα. Και αυτός που θα αναλάβει κάθε φορά την σκηνοθεσία, λοιπόν, όπως τη λέμε, του έργου, δεν βάζει τις ιδέες του για να τις εξυπηρετήσουν ηθοποιοί, απλά ξέρει πολύ καλά το έμψυχο υλικό, το αναγνωρίζει και απλά συνθέτει, είναι το τρίτο μάτι που συνθέτει την όλη αυτή διαδικασία. Έτσι, δεν είναι ένας κυρίαρχος ρόλος, είναι ο ρόλος που έχει την περισσότερο τρέξιμο και δουλειά. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν θες να σου τύχει να σκηνοθετήσεις τις Τσιριτσάντζουλες. Απ' την άλλη, ναι, γιατί τραβάζει το μανίκι, κάνεις πάρα πολύ δουλειά περισσότερη. Ενώ τα μερίδια είναι πάντα ίσα, έτσι. Ναι, ναι, είναι αυτό το θέμα. Από την άλλη, το να αυτοπιθαρχήσεις μέσα σε μια διαδικασία τέτοια είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί εσύ επιλέξεις να βρίσκεσαι εκεί. Δεν σου έχει έρθει από κάπου. Αυτό είναι σωστό που λες, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτό γιατί εσύ ουσιαστικά είσαι μια πολιτική ομάδα. Ναι. Δηλαδή, όχι, πολιτική ομάδα δεν υπήρξαμε ποτέ. Όχι, ρε παιδί μου. Εννοώ ότι η διαδικασία που κάνετε τα πράγματα είναι άκρως πολιτική. Δεν είναι ότι βγαίνει, ας πούμε, ο Μαρίνος, ο Νίκος, ο δεν ξέρω εγώ ποιος και λέει, παιδιά, έτσι θα το κάνουμε, τελείωσε. Έχει μια σημασία αυτό. Και κοίταξε να δεις. Μπορεί να έχει ακουστεί αυτό. Αλλά το λέμε για άλλο λόγο. Για να γίνει εκείνη την ώρα ένα βήμα. Έχει γίνει αυτό που λες. Αυτό που είπες δηλαδή. Ότι σίγουρα ο Γιούς αυτό το έχει πει αυτό. Κάποια στιγμή δηλαδή. Τώρα αυτό. Γιατί έπρεπε να τα ακούσεις. Θέλω να τα ακούω που λέμε, ας πούμε. Έτσι. Ο άλλος θέλει να τα ακούσει. Ωραία, πάρτε τώρα να προχωρήσουμε. Απλώς θα σου πω κάτι σε αυτό το θέμα. Γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα σε αυτούς που μας γνωρίζουν, ας πούμε. Γιατί περί πολλοί που δεν μας γνωρίζουν πολύ θα ακούσουν τα πράγματα ότι ωραία που τα λέμε. Κάποιοι από τους πιο εγωιστές, δηλαδή από εμάς τους δύο που έχουν φτιάξει την ομάδα, δεν υπάρχουν. Αλλά δεν μάθαμε ποτέ στη ζωή μας να φωτίζουμε τον εαυτό μας, γιατί φτιάξαμε αυτό το στρογγυλό σήμα και φωτίζαμε τον τζίρι. Οπότε κατευθείαν έφυγε από το δικό σου εγώ κάτι και οτιδήποτε έκανες το κάνεις για την ομάδα και για αυτόν τον τζίρι, ας πούμε. Τζίρι λέγεται το σήμα μας. Από εκεί και πέρα αρχίζουν όλα. Από εκεί και πέρα είναι τα ίσα μερίδια, από εκεί και πέρα είναι οτιδήποτε όλη μας τη μέρα μπορεί να είμαστε μέχρι τις 3-4 ώρες το πρωί σε ένα κομπιούτερ και να φτιάχνουμε κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν περνάνε τα χρόνια και... Και τελικά... ξέρεις και τι άλλο μας σώζει εμάς αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ εντατική δουλειά που κάνουμε. Είναι πολύ εντατική δουλειά. Δεν υπάρχει χρόνος.
Δηλαδή σε διαδικασία προβών δεν υπάρχει καν ο χρόνος να σκεφτείς ότι θα έχω τώρα μια διαφωνία, όπως το λένε, γιατί δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Τα έργα μας βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Για ευνόητους λόγους δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε, ξέρω εγώ, 3 μήνες πρόβα, ας πούμε, του μάτια μας. Οπότε στη διαδικασία των προβών αυτό που συμβαίνει είναι δημιουργικό. Δηλαδή, εμείς σε μια πρόβα 4 ωρών θα βγάλουμε δουλειά που θα έβγαινε σε 3 ή 4 πρόβες ουσιαστικά. Πέφτει ξύλο. Όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία και βγαίνουμε στην περιοδία πια, που είσαι αναγκασμένος να ζήσεις 24-24 ώρες με αυτούς τους ανθρώπους, να φύγεις από τη διαδικασία της δουλειάς και να μπεις σε πιο προσωπικές διαδικασίες, τι θα φάμε, πού θα κοιμηθούμε, πώς θα κοιμηθούμε, και έκλασες εσύ, πώς το λένε, και δεν μπόρεσες να νομίζεις να τα. Όλη αυτή η διαδικασία, τότε είναι η ώρα που θα βγουν αυτά που λες και τα εγώ και τα πώς. Εκεί πέρα, όσο πιο. Αυτό ανθρώπινο είναι εκείνη την ώρα. Όχι, γίνεται πάντα. Μα είναι ιδρυματισμό αυτό. Μα γίνεται πάντα αυτό που ρωτά, γίνεται. Και θα τσαποθείς και θα ξαναφιλιώσεις και πώς το λένε. Και με κάποιους δεν θα ξαμιλήσεις ποτέ. That's life, play. That's life, δεν γίνεται. Ναι, σωστά. Εκεί βγαίνουν πάντως τα. Εκεί που μπαίνει το προσωπικό πια. Δηλαδή που ζεις με τον άλλον. Που είσαι σε μια κοινότητα στον δρόμο για μήνες, ας πούμε. Για 2 μήνες, 3 μήνες. Και πάλι, όσο πιο συνειδητοποιημένος είσαι σαν άνθρωπος, όσο καλύτερα θα πάει. Όταν έχουν βγει προβλήματα που μαύρες τρύπες, ας πούμε. Οι άνθρωποι δεν μπορέσανε να συνεχίσουν στην ομάδα. Δεν αντέξαν οι ίδιοι, ας πούμε. Αν και αναφερθήκατε έτσι. Πάντως, συγγνώμη, ναι, από το προηγούμενο που είπες πολιτική ομάδα, αυτό που θέλω να το τονίσω. Κατάλαβα στο πακό. Όχι, είτε με έναν τρόπο. Έχει σημασία αυτό που θέλω να πω. Δεν υπήρξαμε ποτέ πολιτική ομάδα. Αν ήμασταν πολιτική ομάδα, δεν θα είχαμε φτάσει στα 19 χρόνια ζωής. Θα είχαμε σκοτωθεί στους 6 μήνες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα είχαμε σκοτωθεί στους 6 μήνες. Ο καθένας στην ομάδα έχει απόλυτη ελευθερία πολιτική. Μπορεί να διαφωνούμε σε πάρα πολλά, να τσακωνόμαστε, πώς το λένε. Αλλά πολιτική ομάδα δεν υπήρξαμε. Και βαριόμαστε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε σε κάποιους χώρους που μιλάνε 2-3 μέρες και δεν έχει γίνει καμία τίποτα και ακόμα μιλάμε για τέτοια. Ναι, εμείς θέλουμε να γίνονται τα πράγματα. Να πεθάνουμε τώρα. Είμαστε, καταλαβαίνεις, και λέμε παιδιά, ναι, τι θα γίνει, θα κάνουμε κανένα κάτι για αυτό που συζητάμε, ναι. Αυτό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και αν έχουν βγει και κάποια κείμενα, ήταν από την ομάδα μας που έχει πιο πολιτική χρειά, έχουν βγει λόγω του ότι πιέζανε καταστάσεις και πρέπει να πάρουν θέσεις κάποια πράγματα. Ναι, ναι, εγώ δεν το εννοούσα, το είπα λάθος, δεν εννοούσα. Υπάρχει αυτή στην πολιτική ομάδα. Ναι. Δεν είστε πολιτική ομάδα. Όχι, γιατί υπάρχει αυτή η. Πώς λέμε, από αρκετούς κόσμους νομίζει ότι είμαστε πολιτική ομάδα. Γι' αυτό ναι. Το λέω για να το ξεκαθαρίσω. Ναι, όχι, όχι, εντάξει, δεν είστε πολιτική ομάδα. Όχι, απλώς μας πενίγει το δίκιο χωρίς. Όχι, το γράφουμε. Βέβαια, ναι, βγαίνουμε και λέμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε κάτι πριν, ποια είναι για εσάς η έννοια της αυτοοργάνωσης στην τέχνη. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, στην τέχνη. Ότι δεν υπάρχει κανείς περίπτωση να ασχοληθεί μαζί σου άμα δεν φοράς, μην το πάω τώρα, θα μας κλείσουν και μέσα άμα ακούσεις εκκλειστικό, είμαστε στην εποχή τώρα. Αλλά τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανείς μαζί σου, οπότε κάνε το μόνος σου. Yeah, why, do yourself. Αλλά αυτό είναι λόγω αυτού της προτάσης που σου λέω. Δηλαδή, δεν είναι το επιλέγεις. Ποιος να επιλέξεις, ρε κακομύρη. Ή θα έχεις λεφτά από κάπου που σου έρχονται, ή για κάποιο λόγο, ας πούμε, θα σε διαλέξουν να στα δώσουν με αντάλλαγμα, ή αν δεν έχεις θέμα με τα δεν σε γουστάρεις τα αντάλλαγματα, τότε δεν θα σου δώσει κανείς μία, κάντε μόνος. Και έχουν φτάσει με μεγάλο κύκλο όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτό το τομέα και μπορεί να είναι και μεγαλύτεροι. Μπορεί να έχουν δοκιμάσει τα πάντα και μετά να έχουν γυρίσει σε αυτό το θέμα μέχρι να τελειώσουν την καριέρα τους και να κάνουν αυτό το οποίο μπορεί να μην το έχουν πει στον εαυτό τους ή να το έχουν παραδεχθεί και κάνουν αυτό και πάλι. Okay. Ναι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα του θειάσου του Τζιριτσάζου που από το 2010 και μετά ουσιαστικά είναι full time απασχόληση αυτό που συμβαίνει. Αποφασίσαμε ουσιαστικά να. Επειδή παλιότερα και εγώ και άλλοι από την ομάδα κάναμε και άλλες δουλειές. Εγώ μετά το 9 βαρέθηκα τα υπαλληλίκια και η Ντίνα πάλι που
ξεκινήσαμε το 10 να είναι μαζί μας κτλ. Και αποφασίσαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή τη μορφή για βιοποριστικούς σκοπούς, αλλά σε ένα μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούμε να στηρίξουμε και πολιτικά έτσι, ως άνθρωποι. Και γι' αυτό δοκιμάσαμε να κάνουμε, γιατί το Chili Band δεν έχει αυτή τη full time ασχολία. Εμπλοκή είναι λίγο διαφορετικές στο θέμα της λέξης του λαϊκού, του κοινού, δηλαδή δεν μπορεί να τις πιάσεις όλες. Οπότε αυτό που γίνεται τα τελευταία 9 χρόνια ουσιαστικά στο θίασο πια, στο θεατρικό τομέα της ομάδας μας, είναι να προσπαθήσουμε να κολεκτιβοποιήσουμε την εργασία μας με έναν τρόπο που να μπορεί να είναι βιώσιμο, δηλαδή να μην χρειάζεται να κάνεις πάλι λύκια που δεν μπορείς να τα σηκώσεις ή σου παίρνουν χρόνο από τη δουλειά σου που θες να κάνεις στη Ριτσάτζουλα. Να είναι και βιώσιμο, αλλά και πάνω σε ένα μοντέλο, ας πούμε, που μας καλύπτει πολιτικά, που είναι η αυτοδιαχείριση, η αυτοοργάνωση, κατ' επέκταση κτλ. Βέβαια, αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο ξεκινήσαμε το 2002 με το θίασο να το ανακαλύπτουμε. Έχουμε κάνει διάφορες δοκιμές. Έχουμε βρεθεί και μέσα σε αστικό θέατρο την προηγούμενη δεκαετία κτλ. Έχετε βρεθεί. Αυτή έγινε η αλλαγή, ας πούμε, και είπατε, παιδιά, stop. Μία φορά χρειάζεται. Κοίταξε, εμείς ξεκινήσαμε ως ο Μπουλούκι αυτοργανωμένο με τις παραστάσεις στα χωριά, όπως είπαμε, με το κύκλο Παντευρεπίδη κτλ. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 κάποιοι από την ομάδα είπαν, ρε παιδιά, να δοκιμάσουμε και το άλλο. Οπότε δοκιμάσαμε και το άλλο. Δεν μας ταιριάξε ποτέ. Μόνο μία σεζόν. Όχι μία. Δύο. Κάναμε και το Βαργετέ, κάναμε και το... Και το Ρουτζάντε κάναμε και το... Στο Βαφείο. Στο Βαφείο και το Καραγκιόζη στο Αρχό. Κάναμε αρκετές σεζόν, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι μπαίναμε μέσα και μετά πρέπει να κάνουμε περιοδία για να βγάλουμε τα σπασμένα. Δηλαδή ο κόσμος δεν μας ήθελε μέσα στο θέατρο. Ο ίδιος ο κόσμος μας έδιωξε από το Άρχο. Ακόμα και το ποσό που έβγαζες, εγώ πήρα τότε θέση. Τα νίκια. Εγώ πήρα θέση τότε και είπα, παιδιά, ούτε αφημί. Δηλαδή. Το κεφάλαιο που έβγαινε ήταν όλο για το χώρο. Δηλαδή ακόμα και να πήγαιναμε καλά, τότε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα ήταν για το πώς λειτουργεί τέλος πάντων αυτή η κατάσταση. Στην οποία έλεγα, όχι, no, δεν είμαστε εμείς για αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Μας έδιωξε μόνο το αυτό, δηλαδή. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο ήταν, δεν γινόταν. Ο Μαρίνος νομίζω έχει πει σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τώρα που, δεν το έχω σημειώσει. Λες να πω τώρα. Λες, όσο η κατάσταση σκληραίνει, τόσο η ιδέα της αυτοδιαχείρισης, της αλληλεγγύης και της αυτοδιεύθυνσης καρπίζει στην κοινωνία. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, και σε ένα βέβαια και το Νίκο, γιατί δεν έχει σημασία ότι το είπες εσύ αυτό, ας πούμε. Πιστεύεις ότι αν η κοινωνία επιστρέψει σε αυτή την περιβόητη κανονικότητα, την οποία τους τελευταίους μήνες, ας πούμε, την προωθεί πάρα πολύ η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ότι επιστρέφουν στην κανονικότητα, βγήκαμε από τα μνημόνια και όλο αυτό το πράγμα. Ότι αυτές οι τρεις έννοιες, ας πούμε, που έδωσε στην απάντησή σου, έτσι, αυτοδιαχείριση, αλληλεγγύη και αυτοδιεύθυνση, κινδυνεύουν. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης, χρησιμοποίησαν και έπραξαν με αυτούς τους τρόπους ως λύση ανάγκης και όχι επειδή πραγματικά τα πιστεύουν αυτά, ας πούμε, τα τρία. Τώρα τι να σου... Σε κάποιους θα έχει γίνει βίωμα σίγουρα και θα έχουν μάθει από αυτό. Αλλά μήπως υπάρχει, ας πούμε, κόσμος, παιδί μου, που όταν θα επιστρέψει αυτή την περιβόητη κανονικότητα θα επιστρέψει και αυτούς πίσω. Και θα τα αφήσω, αλλά θα πει, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Κοίταξε, έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει. Mm-hmm. Και από το 2015 και μετά, ας πούμε, δείχνει ότι έχει χάσει αυτή τη δυναμική το κίνημα και κατ' επέκταση όλες οι δομές που είχαν δημιουργηθεί. Δεν ξέρω, αυτό θα το πει και ο ιστορικός του μέλλοντος. Τώρα προτρέξεις δεν. Ναι, πάντως ο ενθουσιασμός που υπήρχε στην αρχή της δεκαετίας και οι δομές που είχαν δημιουργηθεί τώρα έχουν μειωθεί, κάποιες παραπέουν, δεν υπάρχει δυναμική που υπήρχε. Παρ' όλα αυτά έχουν βγει πράγματα, ο κόσμος συνεχίζει και φτιάχνει πράγματα. Η ιστορική συνθήκη ίσως να θέλει πάλι την παλινόρθωση της δεξιάς για να ξαναβγούμε στους δρόμους, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πιο αποτελεσματική ακόμα και από το κυβέρνηση του Πασόκ, έτσι φαίνεται. Ναι. Δηλαδή περνάει ό,τι θέλει, το κίνημα έχει παραλύσει, οπότε θα δούμε τώρα τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν μπορώ ναι, να ξέρω. Καλά, ναι, εντάξει, προφήτες δεν πρέπει να είμαστε σίγουρα. Πάντως ναι, φαίνεται ότι ο κόσμος δεν πάτησε γερά πάνω σε αυτή την ανάγκη που δημιουργήθηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης, επί δεξιάς επιμένω, γιατί η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί. Δεν πρόκειται καν για οικονομική κρίση, έτσι, πρόκειται για κρίση αξιών, κρίση συνειδήσεων, κρίση... Εσείς, ως θεατρική ομάδα τέλος πάντων, ακολουθείτε τη μέθοδο του καπέλου, δηλαδή όταν τελειώνετε ας πούμε την παράσταση όπου παίζετε, βγάζετε καπέλο και βάζει ο καθένας ό,τι θέλει. Ελεύθερη συνεισφορά, ναι. Αυτή καν θα είναι μαλακή ερώτηση, πρέπει να την ακούσει και ο Νίκος τώρα, αλλά ας υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό που θα σας πω. Ότι υπάρχει, αν και απαντήσατε πριν, αλλά εντάξει, επειδή είναι άλλη συνθήκη αυτή που θέτω τώρα, ότι ένα εμπορικό θέατρο λέει παιδιά, ελάτε εδώ, εντάξει, δεν θα έχουμε εισιτήριο. Θα μαζέψετε, ξέρω εγώ πόσα άτομα θα μαζέψετε, ας πούμε, και μετά θα κάνετε αυτό που κάνετε στους χώρους που παίζετε. Θα βγάλετε καπέλο. Θα το κάνατε. Ανάλογα. Τι, ποιο είναι. Είναι ανάλογα. Είναι το, το ξέρεις, το ένα σήμα που λέει είναι ένα στρογγυλό και έχει ένα αλφα. Ναι. Τι σημαίνει. Κάτι μου λέει. Σήμα της Mercedes δεν είναι. Όχι, όχι, είναι ένα. Είναι ένα πιο καινούργιο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αναπερίπτωση. Ανοιχτό μυαλός, αναπερίπτωση. Αυτά σημαίνει αυτό το άλλο. Πρέπει να είσαι αναπερίπτωση έτοιμος. Ένα θέατρο θα σου το πει αυτό. Κάτι τα βρωμάει, λέω. Δηλαδή θα το σκεφτούμε και θα πράξουμε. Αναπερίπτωση. Ποτέ επειδή κάποιος μας είπε κάτι. Δεν υπάρχει κάποιος από ένα βιβλίο να μας πει κάτι. Θα σκεφτούμε. Μου κάτσε ρε φίλε. Γιατί γίνεται αυτό, καταλαβαίνω. Θα δούμε. Δεν νομίζω ότι κοίταξε, θα είναι ένα θέατρο το οποίο κάνουμε αυτό είναι το θέατρο εμπρός, το οποίο όμως είναι κατάληψη. Ναι, εντάξει, ναι. Είναι άλλο. Αλλά λέμε για ένα εμπορικό ρε παιδί μου θέατρο. Δεν νομίζω ότι θα τον συμφέρει τον θεατρό να κάνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις πως θα το συμφέρει μόνο τώρα το σκέφτεται. Να πει ότι ορίστε. Και αυτοί ας πούμε. Και θα και παίξει. Και αυτό τι θα βγάλει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κοίταξε, θα... είναι πολιτικό το θέμα. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Δεν θα βγάλει κάτι μάλλον. Ναι, σωστά. Είναι, πολιτικό. Το είναι πολιτικό το θέμα. Όχι, θα ήθελε ας πούμε, να το κάνει ας πούμε, για να δείξει ότι τραβάει και αυτό το πράγμα και ότι είναι και αυτοί μαζί μας. Ή ένα φεστιβάλ το οποίο είναι και οι Τσιριτζάντουλες εδώ. Αυτά έχουν γίνει. Ναι, και έχουμε υπάρξει και έχουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Υπάρξει όταν πρέπει να υπάρξουμε και για άλλο λόγο σε διάφορα μέρη. Βλέπει κερατές, βλέπει πράγματα και ιστορίες. Και δεν υπήρξαμε, ενοκαλεστήκαμε σε κάποια πράγματα που, που μπορούσε να πεις «Μα γιατί δεν πήγες» και σου λέω «Εγώ ας καλύτερα». Και δεν πήγαμε με έναν τρόπο πάντα συζητήσιμο, γενικό, ξέρεις. Έχει τύχει. Με ένα φεστιβάλ για να μην έχουμε πάει. Και δεν σημαίνει ότι το εμπορικό είναι πάντα θέατρο. Τι είναι. Δεν χρειάζεται να είναι ένα θέατρο όπως λέγεται το Μπεροκέ, δεν ξέρω ποιο είναι το εμπορικό θέατρο, παιδί μου, που θα μας φωνάξει εμάς να παίξουμε. Α, εννοείς μπορεί να σου φωνάξει. Θα μπορεί να μας φωνάξει που έχουμε τραβήξει ζόρια και θα μπω εγώ στην φάση θεατρικά θα το πω ας πούμε την ομάδα, γιατί εγώ με τον ελεκτρισμό και πάρτα ας πούμε. Αλλά υπήρξε φεστιβάλ το οποίο λέει να έχουμε αυτά, να έχουμε και τους Τσιριτζάντουλες να παίζουν και σε μια γωνία και να μην ακούει κανείς Χριστό. Γιατί γίνεται της πουτάνας. Κινηματικό φεστιβάλ. Ναι, ρε φίλε. Και είπαμε δεν ξανακάνουμε τέτοιο πράγμα. Πρέπει όταν παίζουμε να υπάρχει μια φάση να μπορώ να μιλήσω και να μπορεί το παιδί να μ' ακούσει ο άλλος. Καλά, ναι, δεν πας για να είναι το όνομά σου. Ναι, αλλά τελικά. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θες τελικά. Αλλά είδες. Δεν πας. Και το θέμα είναι αυτό που κάνεις να πιάνει τόπο. Δηλαδή. Και εσύ να ευχαριστήσεις. Να γίνεται η δουλειά. Να γίνεται η δουλειά που πρέπει να γίνει, ας πούμε. Αυτό είναι βασικό. Σωστό. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι που ανέφερε ο Νίκος πριν κάποια στιγμή. Αν εσείς πιστεύετε σε αυτόν τον ορισμό που υπάρχει στον ορισμό, είναι δύο λέξεις που υπάρχουν χρόνια, στρατευμένη τέχνη.
Εσείς πιστεύετε ότι κάνετε στρατευμένη τέχνη? Θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καλή σχέση με τη στράτευση και τα στρατά. Γενικά είμαστε αντιμιλιταριστές μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Οπότε η έννοια του στρατευμένου θεάτρου, αυτό που ας πούμε είναι πιο πολύ κομμουνιστική. Χρησιμοποιεί τη λέξη. Έννοια, ναι. Τον Μπρέχτ τον θεωρούμε ότι είναι θείος μας, ότι είναι παππούς μας, ότι μας δίνει πράγματα. Αλλά άλλο παππούς, άλλο τα εγγόνια, θέλω να πω. Η στράτευση είναι κακή σαν λέξη. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει ένας πόλεμος που μένεται, είναι ο ταξικός πόλεμος, ο οποίος είναι προαιώνιος, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, θέτουμε την τέχνη μας πάνω ως εργαλείο για το κίνημα που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να κάνει τα πράγματα που κάνει. Αλλά εγώ θα το έλεγα στράτευση αυτό, συνείδηση θα το έλεγα. Οκ. Νίκο, εσύ? Αναπερίπτωση. Έχω σηκώσει γροθιά και έχω σηκώσει και πανό σε διάφορες καταστάσεις, τις οποίες όπως ακριβώς καλέστηκα ως μέλος άλλων σχημάτων και όχι με τους Τσιριτζάτζουλες, εκείνη την περίπτωση λέω κανένας δεν θα μιλήσει τώρα και έχω σηκώσει πανό. Mm-hmm. Γιατί εκείνη τη στιγμή έχω αποφασίσει ότι θα το κάνω. Και σε άλλη φάση δεν θα το κάνω. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή εγώ είμαι αναπερίπτωση. Δηλαδή θα κοιτάξω εκείνη την ώρα τι πρέπει να γίνει για ένα λιθαράκι. Παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι στράτευση αυτό. Δεν είναι στράτευση, όχι. Απλώς απαντάω ότι μπορεί να φανεί. Να φανεί αυτό. Να φανεί αυτό. Είναι θέμα καθαρά συναισθησιακό. Ότι εκείνη την ώρα ένιωσε ότι πρέπει να εκφράσει, ας πούμε, μια πολιτική θέση. Μα αυτό το κάνουμε και σαν Τσιριτσάτζουλες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχουμε βρεθεί στο φράγμα της Κερατέας, έχουμε βρεθεί στις Σκουριές, έχουμε βρεθεί στη Λευκήμη, έχουμε βρεθεί δηλαδή με ντεκόρ τους μπάτσους αρκετές φορές να παίζουμε και να έχουμε ντεκόρ τους μπάτσους. Είμαστε ένα κομμάτι του κινήματος και εμείς, γιατί είμαστε πολιτικά όντα και δρούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η στράτευση όμως είναι μια λέξη που με ενοχλεί. Η πειθαρχία όχι. Η στράτευση με ενοχλεί εμένα. Στο στρατό πρέπει να κάνεις πράγματα επειδή ήρθε η εντολή. Ναι. Και όποιος έχει πάει στρατό το γνωρίζει. Εγώ ατυχώς πήγα σε σχέση με όλους τους τσιριτσάλους που δεν πήγαινα. Λοιπόν, κάπως έγινε εκεί και το γνωρίζω αυτό. Οπότε κατευθείαν ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να σου πει κάποιος θα κάνεις αυτό και τα λοιπά και θα πεις αυτό. Όχι, δεν θα το κάνεις. Δεν εκτελούμε εντολές. Δεν εκτελούμε. Ωραία. Και ούτε άτομα εκτελούμε εύκολα. Δύσκολα όμως. Αναπερίπτωση. Θα δείξει. Αλλά δεν θα θέλω. Όχι. Είμαστε λίγο πιο... Δεν θα θέλω. Δηλαδή μπορεί να κάνεις γρήγορες αποφάσεις και... δεν μπορεί να διορθωθούν όταν έχεις κάνει μια εκτέλεση. Σωστό. Καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, δεν θα διορθωθεί και δεν υπάρχει. Εντάξει. Η τέχνη γενικώς θεωρείται ένας τοπικός κόσμος, ότι είναι η αποτυπωμένη, ας πούμε, έκφραση της τοπίας στα ανθρώπινα πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι είναι η τέχνη κάτι τέτοιο? Εγώ θα προτιμήσω ότι το Αριστοτέλη τη φράση που λέει ότι η τέχνη είναι η μίμηση ζωής. Αυτό είναι η τέχνη. Μίμησε τη ζωή και εμείς με έναν τρόπο ο οποίος είναι συμπαγής, έτσι προσπαθείς να συμπυκνώσεις τα νοήματά σου, είτε αυτό είναι ζωγραφική, είτε θέατρο, είτε μουσική. Πρόκειται για μίμηση στη μουσική των ήχων που έχεις ανακούσματα και τα οποία τα βάζεις και φτιάχνεις μια δικιά σου συμπυκνωμένη ματιά πάνω σε αυτή τη ζωή που νομίζεις ότι κάνεις. Η ουτοπία δεν είναι σόνι και καλά ουτοπική τέχνη. Μπορεί να ασχολείται και με πράγματα πάρα πολύ χειροπιαστά και πάρα πολύ καθημερινά, ας πούμε. Από αυτή την άποψη το λέω. Ωραία. Νίκο, εσύ? Εγώ τι να σου πω, παιδιά, το υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και γράφουν ολόκληρους τόμους που πρέπει να διαβάσεις και είναι πάρα πολύ μεγάλα αυτά τα βιβλία και βαριέμαι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε ασχολείται με
πάρα πάρα πολύ, ασχολείσαι με πάρα πολύ αγάπη με αυτό, φτάνει να είναι τέχνη. Mm-hmm. Σε πάρα πολλά πράγματα. Και όχι αυτά που ορίζονται ως τέχνη. Κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι ο διαχωρισμός των καλών τεχνών με όλες τις υπόλοιπες. Ναι, 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 δηλαδή μπορεί να βάλεις να κάνει κάτι, ρε παιδί μου, τι να πούμε. Ο Τσαγκάρης, ρε παιδί μου. Ναι, ο Τσαγκάρης. Αυτό γιατί πήγαινα προς τα εκεί, σε αυτές τις τέχνες. Ας πούμε, θυμόμουν τον Κώστα, το δικό μας. Ναι, και παλιά αυτά τα επαγγέλματα δεν ήταν. Ξύλο και σίδερο, ας πούμε. Τώρα πια δεν τις λέμε. Η τέχνη είναι πια οι καλές τέχνες, οι άλλες οι κακές, καταλάβαινε. Δηλαδή, όταν γίνεται έτσι με πολύ αγάπη και στοργή και ο άλλος ασχολείται πάρα πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, αυτό είναι τέχνη. Ο αρτοποιός, με όλες αυτές τις τέχνες. Οι οποίες τώρα πια δεν θεωρούνται τέχνες. Ναι, καλά, τώρα δεν θεωρούνται τέχνες. Ναι, από ποιους. Ποιος τα ορίζει αυτά. Φτάγω εκεί ξύλο, ναι. Ας πούμε, έτσι. Αυτός που έχει την ανάγκη, ρε παιδί μου, να κρίνει και να κατηγοροποιεί και να κρίνει τις τέχνες, έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Αλλά οκ, okay. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να εξετάσουμε τα παιδικά του χρόνια. Ψυχαναλυτικά να το πάμε. Ναι, θα μπορούσε. Έχει πει Μαρίνα σε μια συνέντευξή σου, η ερώτηση βέβαια σας αφορά και τους δύο, ότι η τέχνη θέτει ερωτήσεις. Τις απαντάει κιόλας ή μόνο τις θέτει. Δεν νομίζω ότι είναι η δουλειά της απαντήσει. Όχι, ποιος τις απαντάει. Κοινωνία. Κοινωνία. Mm-hmm. Ναι, η τέχνη δεν είναι. Θα έχεις να θέσεις κάποια διλήμματα, κάποια ερωτήματα, κάποια. Δεν είσαι σέχτα, δεν είσαι. Δεν είσαι ένα δόγμα το οποίο θα σου δώσει την απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια συνήθως είναι αυτή που είναι σε θρησκείες, σε φιλοσοφικά ρεύματα εξουσιαστικά κτλ. Κτλ. Όταν απέχεις από αυτή τη διαδικασία, το μόνο που θέτεις είναι ερωτήσεις και τις οποίες καλείς όλη την κοινότητα να βρει την απάντησή της. Δεν μπορείς να δώσεις. Ποιος είσαι εσύ, Θεός της. Είπαμε, μικρός Θεός. Η εξέλιξη. Η εξέλιξη χρειάζεται να σου δίνει κάποιος ή τα ερωτήματα ή κάποιες πηγές και να βγάζεις το δικό σου αποτέλεσμα, mm-hmm. που αυτό από μόνο ότι είναι μια εξέλιξη, η παράδοση, ας πούμε. Η παράδοση σε όλα τα χρόνια είχε εξέλιξη. Αλλιώς γινόταν λαογραφικό κολλημένο πράγμα, ας πούμε. Πιάσει όλου του χορού, τι μουσικέ κτλ. Όλο εξελιζόταν αυτό. Γιατί πήγαινε από το μαθητή στο δάσκαλο και τι σημαίνει τώρα ο καινούριο δάσκαλο που ήταν ο παλιό μαθητή. Κάποια πράγματα που τον χαλάγανε από το δάσκαλο του δεν τα έδινε στο επόμενο. Το ξέρει εσύ. Οπότε η εξέλιξη είναι μόνο με το να μπορεί να απαντήσει μόνο σου mm-hmm. τα πράγματα και να τα κάνει ερωτήματα στον επόμενο. Mm-hmm. Ωραίο. Θέλω να μου πείτε επίσης τι σημαίνει για εσάς καλλιτέχνης δρόμου. Και αν ο καλλιτέχνης δρόμου μπορεί να αλλάξει τον δρόμο ή τον αλλάζει και ο δρόμος τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, ξέρω ότι δημιουργεί καινούργιες εμπειρίες, εντυπώσεις. Τι σημαίνει, εσείς πιστεύω ότι είστε. Είστε και καλλιτέχνης δρόμου τέλος πάντων, εντάξει. Είστε διάφορα πράγματα, θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσει με διάφορους χαρακτηρισμούς κάποιος, αλλά είστε και αυτό. Τον αλλάζει ένας καλλιτέχνης στον δρόμο, μπορεί να τον αλλάξει. Και αντίστροφα, ο δρόμος τον αλλάζει τον καλλιτέχνη με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, όταν κάνεις τέχνη στον δρόμο, ο τρόπος αλλάζει. Γιατί από εκεί που είναι αδιάφορος, κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Μέχρι εκεί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ο καλλιτέχνης. Mm-hmm. Έχει ένα κώδικα ο δρόμος για να μπορέσεις να τον διαφύγεις. Δηλαδή, όταν πήγαμε τις πρώτες στιγμές σε ανοιχτό χώρο να παίξουμε κτλ., καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποιο κώδικα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας μεγάλος πεζόδρομος που υπάρχουν κάποιοι άλλοι και παίζουν εκεί και εκεί και εκεί και πρέπει να συνεννοηθείς με αυτό την κοινωνία, ας πούμε, την κοινότητα του δρόμου. Ή μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα και κάποια άλλα να τα περνάς. Γενικότερα υπάρχει ένα που σίγουρα παίρνεις από το δρόμο. Το τι δίνεις, δεν το δίνεις ακριβώς το δρόμο, το δίνει σε αυτούς που περνάνε από το δρόμο. Mm-hmm. Σε αυτούς που και αυτοί περπατάνε το δρόμο. Mm-hmm. Στον ίδιο το δρόμο δύσκολο να δώσεις. Δεν είναι σωστό να δώσεις. Έχουμε δώσει και κομμάτια από το λαρίγκι μας στον δρόμο, όταν έχουμε ταΐσει.
Πάντως υπάρχει και μία, μία θολούρα πάνω στην, στην είναι καλλιτέχνης δρόμου λίγο. Σωστά, ναι. Εμείς ας πούμε δεν θεωρούμε ότι κάνουμε θέατρο δρόμου ή τέχνη δρόμου, δεν είμαστε καλλιτέχνες δρόμου. Έχετε παίξει όμως και στον δρόμο. Έχουμε παίξει και στον δρόμο, ναι, γιατί παίζουμε παντού, αλλά δεν είμαστε καλλιτέχνες δρόμου. Αυτό δηλαδή που θα βγει ο άλλος, κάνει τα ακροβατικά του, τα μπαλάκια, θα βγάλει πέντε καπέλα την μία μέρα. Εμείς κάνουμε μία παράσταση. Και απομεριστήκαμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Ξεκινήσαμε σε αυτό το μέρος, είδαμε ότι χρειάζεται μία ηχητική κάλυψη και πιάναμε γονίτσες μετά. Ναι. Δηλαδή κοιτάγαμε το δρόμο και ένας φίλος μας θα κάνει κάποιο ακροβατικό ή κάποιο, θα ανοίξει τη θήκη του σε ένα πολυσύγνωστο δρόμο που εμείς θα πάμε στη γονίτσα που δεν περνάει πολύ κόσμος για να μπορούμε να το παίξουμε αυτό. Ναι. Σου λέω, ας πούμε, στην αρχή. Συνήθως οι καλλιτέχνες δρόμου βγάζουν πολλά καπέλα. Δηλαδή κάνουν ένα show των 10 λεπτών, 15 και το επαναλαμβάνουν. Ή... Ναι. Εμείς κάνουμε θέατρο. Παράσταση κανονική. Απλά επειδή δεν έχουμε θέατρο, παίζουμε και στον δρόμο. Δηλαδή είναι η καθάδια μας αυτή. Δεν είναι ότι. Okay. Επίσης, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση τα τελευταία χρόνια για το τι, είναι, τι σημαίνει σατυρικός καλλιτέχνης. Τι είναι τελικά αυτός ο σατυρικός καλλιτέχνης, ας πούμε. Δηλαδή έχει γίνει, ας πούμε. Με γιώτα ή με ύψιλον. Με γιώτα ή με ύψιλον. Όχι με ύψιλον. Κοιτάξτε, αυτό είναι ο σάτυρος, έτσι, πάνω στην κουβέντα που είχαμε πριν για το σατυρικό δράμα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σάτυρες, δεν έχω δει πολλούς δηλαδή γυμνούς ανθρώπους να τρέχουν και να χαριεντίζονται με τις διάφορες νύμφες εδώ τριγύρω, ούτε στο Φιλοπάπο δεν έχω δει τώρα τελευταία. Όχι, έχουν βγει εξαλειφθεί. Από αυτή την άποψη, μιλάμε για τη σάτυρα μαγιώτα πια, που πάμε σε αυτό το... Και τι ήταν η ερώτηση ακριβώς? Θα σου πω. Έχει γίνει, ας πούμε, κουβέντα, μεγάλη κουβέντα τα τελευταία χρόνια και οι πυλώνες αυτής της κουβέντας είναι δύο. Ο ένας πέθανε, είναι ο Τζίμις ο Πανούσης, ο άλλος ζει ακόμα, είναι ο Λαζόπουλος. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ρε παιδί... Αριστοφάνη, λοιπόν. Ναι, αν έχει όρια η σάτυρα, αν δεν έχει όρια, πού είναι τα όρια της, πού φτάνει αυτό το πράγμα, αν μπορεί να προσβάλλει. Έχουν μπορείς... διαφορετικά γράμματα οι δύο αυτοί. Ναι, σίγουρα. Ένας είναι Y και άλλος Y. Αυτό εννοεί η Μαρίνα. Δηλαδή, ο ένας είναι αριστοφανικός και ο άλλος είναι με γιώτα. Σατυρίζει. Ο άλλος είναι και σάτυρος. Δηλαδή, υπήρξε παλαιότερα και πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο Πανούσης. Υπήρχαν διάφοροι. Υπάρχουν μορφές διάφορες. Πάντως, αν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν όρια. Κανένα όριο δεν υπάρχει. Είναι σαν να... Αυτό είναι λογοκρισία. Έτσι. Δεν πρέπει, στην έκφραση δεν υπάρχει κανένα όριο. Αυτός που βάζει τα όρια πάντα είναι ο κόσμος που παρακολουθεί. Δηλαδή, αν δεν σ' αρέσει, στείλ τον σπίτι του. Ωραία. Ναι. Αν όμως υπάρχει ακόμα το χιούμορ, ας πούμε, αυτό που είπαμε πριν, των κακών επιθεωρήσεων ή ξέρω εγώ, η έκθεση ανθρώπων επειδή είναι χοντρός ή πώς το λένε και να γελάμε αυτά, τότε σημαίνει ότι η ίδια κοινωνία πάσχει. Δεν φταίει το ότι ο άλλος είναι ελεύθερος να μιλήσει. Σημαίνει ότι αυτό που λέει βρίσκει έδαφος γόνιμο και φυτρώνει. Σημαίνει ότι κάτι πρόβλημα έχουμε σαν κοινωνία. Όχι ότι πρέπει να βάλει στον άλλον όρια. Α, στο να πει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι το δέχεται αυτή η κοινωνία. Άμα το δέχεται. Και είναι. Ναι, υπάρχει θέμα. Βάζουν όμως ήδη καλλιτέχνες όρια. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πες, ας πούμε, ότι θέλετε να πάτε να παίξετε σε ένα νοσοκομείο, ξέρω εγώ, που. Έχει, ξέρω εγώ, μια πτέρυγα αναπήρων. Θέλετε να παίξετε εκεί. Ωραία. Και όταν το συζητάτε και έχετε, ξέρω εγώ, ένα έργο, θέλετε να βάλετε μέσα και κάτι που να σατυρίζει την αναπηρία. Θα το κάνετε? Αν είναι κάτι καλό, ναι. Εξαρτάται πώς θα το πάρεις το κάθε τι. Το αστείο έχει διάφορες πλευρές που μπορείς να το φωτίσεις. Επίσης, η κωμωδία, ως κωμωδία, ως γέλιο, το γέλιο παράγεται όταν πάθει κάποιος κάτι. Κάτι παράδοξο, να συμβεί κάτι παράδοξο. Κάτι, το πάθημα του άλλου γίνεται γέλιο για τον θεατή. Δηλαδή, περπατάς, πατάς με έναν μπανανόφυλλο, θα πέφτεις κάτω. Είναι ό,τι και ο αστείο μπορεί, γιατί είναι ένα παράδοξο πράγμα. Αυτός περπατάει και εκεί που πάει, ξαφνικά βρίσκεται κάτω. Έτσι γελάς. Αλλά ο άλλος μπορεί να σπάσει το γοφό του. Δεν το ξέρεις αυτό.
Σωστό. Μέρα μου έχει τύχει να ατύχημα πάντων επί σκηνής, ας πούμε, που το, στον αστράγαλό μου, ο οποίος δεν είχε επανέλθει ακόμα, και είχαν πέσει στο στρέφι, στο θέατρο του στρέφι πάνω, είχε πέσει όλο το θέατρο στα γέλια. Ο Ελισσέος. Καλή του ώρα. Ναι. Ναι. Και πέσαν όλοι, πέθαναν από τα γέλια. Ήταν από τις πιο κομικές σκηνές που έχω βγάλει στη ζωή μου. Έτσι. Και ναι, το ήθελες κιόλας. Καθόλου. Καθόλου. Αυτό είναι... Οπότε το γέλιο έχει κρύβει μια κακία μέσα του. Ναι, ναι, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο κακός είσαι και εκτίθεσαι μετά, εσύ εκτίθεσαι. Δηλαδή, άμα θέλεις να γίνεις κακός με μια κυρία η οποία έχει περισσότερα κιλά από ό,τι πρέπει, και αυτό είναι που θες να κάνεις μια χιούμορ και πάνω εκεί, τότε φίλε, είσαι τόσο ρηχός που τι να σου, άμα σε δέχονται οι άλλοι, είναι πρόβλημά τους, ας πούμε. Θέλω να πω, ξέρεις, γιατί σας το πω αυτό το παράδειγμα, γιατί ας πούμε, φαντάζομαι, χωρίς να είμαι σίγουρος τώρα, έτσι υποθέτω, λέω τώρα, το συζητάμε. Ότι αν θέλετε να κάνετε, ας πούμε, επειδή ανέφερα, ξέρω εγώ, την αναπηρία, ένα αστείο, ξέρω εγώ, για κάποιον ανάπηρο, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι, μάλλον να ρωτήσω, θα είναι το ίδιο αστείο με το να πάτε να παίξετε σε μια μονάδα αναπήρων, με το να πείτε το αστείο σε μια κατάληψη, ξέρω εγώ, για τους ανάπηρους, που δεν θα υπάρχουν εκεί, ρε παιδί μου, ανάπηροι, ενώ δεν θα αυτολογοκριθείτε και πάλι, πριν δεν έχει σημασία ο χώρος. Εγώ νομίζω ότι ό,τι είναι να πεις, θα το πεις παντού. Mm-hmm. Δηλαδή, αν αυτό το αστείο με τους ανάπηρους είναι καλό, δηλαδή έχει να πει κάτι, ρε παιδί μου, μπορεί να φωτίσει μια άλλη πλευρά του πράγματος μέσα από το αστείο που κάνεις, τότε θα το πεις παντού. Αν είναι κακό, δεν θα το πεις πουθενά. Οκ, εντάξει. Ναι. Είχαμε ένα κομμάτι, έχουμε ένα κομμάτι, που είναι ο ύμνος της εθνικής αλληλεγγύης. Mm-hmm. Το οποίο. Η Εθνική Αλληλεγγύη είναι μια οργάνωση που φτιάχτηκε το 1940 και όταν μπαίνανε οι Γερμανοί ήταν ενάντια στο φασισμό και την κατοχή. Μαζευτήκαν λοιπόν αυτοί όλοι και τα λοιπά, χωρίς να έχουν κομματικά πράγματα και τα λοιπά, και να ασχοληθούν με αυτούς που έρχονται, τους φασίστες που μπαίνουν μέσα και τα λοιπά. Κυρίως οι καλλιτέχνες ήταν. Κυρίως ξεκίνησε για να τάσουν τον κόσμο. Μπράβο, ήταν οι καλλιτέχνες οι οποίοι έπρεπε κάτι να. Δηλαδή, σκέψω ότι κάπου κάποιοι πολεμάγανε και αυτοί έπρεπε να πάρουν τα πράγματα μαζί με κορντεόν και να περάσουν για να δώσουν τροφή, να δουν αν μπορούν να βοηθήσουν για κάποιους ασθενείς και τα λοιπά, και παράλληλα να τους διασκεδάζουν. Αυτό ξέρανε, αυτό κάναμε. Και μετά προχώρησε λίγο αυτή η ιστορία. Αλλά έγινε μεγάλο. Ναι, και έγινε μεγάλο. Αυτό λοιπόν το πράγμα που λες είναι ότι αν ο άλλος δεν με καταλάβει τι είναι η εθνική αλληλεγγύη, δεν θα τραγουδήσω το κομμάτι. Μας έχει τύχει αυτό. Το οποίο είπαμε, όχι, θα το πούμε. Να πάει να ρωτήσει, να μάθει, να του πω εγώ. Έχει γίνει αυτό που λες. Όχι, το είπαμε το κομμάτι. Ναι. Στο πολυτεχνείο, ξέρω εγώ. Σε πάρα πολύ, σε ένα φεστιβάλ το οποίο είναι του χώρου. Όχι, το είπαμε το κομμάτι και το καταλάβανε κανονικά. Ποιοι το λένε και γιατί το λένε, και όποιος θα είχε απορία θα το εξηγούσαμε κιόλας. Δεν το κόψαμε. Ναι, μωρέ, καλό είναι αυτό που έχεις να πεις, αν μπορείς να το υποστηρίξεις. Αν δεν μπορείς να το υποστηρίξεις, καλύτερα να μην το πεις. Ποτέ. Ναι, σωστά είναι αυτό. Εντάξει, ναι. Αν και καλλιτεχνική ομάδα. Είδες το διόρθωσα τώρα για την πατημάδα για πριν. Λέτε πως οι καταλήψεις είναι ο φυσικός σας χώρος. Έτσι. Mm. Γιατί? Γιατί είμαστε σε καταλήψεις από μικρά παιδιά. Ναι. Πρακτικά είναι μια αλήθεια αυτό. Πρακτικά είναι μια αλήθεια αυτό. Είχαμε πάρα πολλούς φίλους που ήταν σε καταλήψεις και εμείς ήδη εκεί πέρα βρήκαμε χώρο για να κάνουμε τις πρόβες μας ή μεταγενέστερα να παίζουμε κτλ. Παρόλα αυτά, εγώ θα πω ότι δεν παίξαμε στις καταλήψεις μέχρι να ξεκολλήσει το κεφάλι πολλών φίλων ότι εμείς θα βγάλουμε καπέλο. Mm-hmm. Δηλαδή, στην αρχή όταν υπήρξαν κάποιες πιο αποστηρωμένες λογικές που υπήρχαν παλαιότερα ότι κοίταξε να δεις, θα έρθεις να παίξεις αλλά δεν θα βγάλεις καπέλο καθόλου γιατί οι καλλιτέχνες δεν πλέον. Κοίταγαμε και λέμε, παιδιά, ναι, για να είμαστε καλά όλοι μαζί. Συζητήστε το, καταλάβετε ότι εμείς θα ζήσουμε από αυτό. Να μην πηγαίνουμε πάντα για τους οικοδόμους, ας πούμε, με τις τάβλες να... για τα δικαιώματά τους, ας πούμε. Ότι πάμε και άλλοι με δικαιώματα και όταν επειδή εμείς θέλουμε να φάμε, να παίξουμε κάπου αλλού τώρα και όποτε θέλετε να βρείτε. Και τελικά έγινε αυτό. Εάν δεν είχαμε αυτή την άμυνα ακόμα και με το φυσικό μας χώρο, δεν θα είχε γίνει αυτό. Mm-hmm. Το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή μετά.
πολλές ομάδες προχωρήσανε πάνω σε αυτό. Υπήρξε ένα κόλλημα. Όπως η DIY μουσική, ξέρω εγώ. DIY που πρέπει να παίζεις μουσική κτλ. Αλλά μην πληρώνεσαι και να κάνεις αυτά, αλλά να δουλεύεις όπου θέλεις, αλλά να μην πληρώνεις. Δεν το καταλάβαινα εγώ ποτέ. Δηλαδή, να δουλεύεις, λέω, στην Coca-Cola και μετά να άρχισες και να παίζουμε εδώ όλη η φάση. Ναι. Ωραία, δεν θέλεις δηλαδή. Δεν έτσι και δεν είναι, δεν σ' αρέσει, δεν είναι αλληλέγγυο. Ναι. Αυτή δεν έχει στήριο 20 ευρώ, ας πούμε. Λίγο είπες. Λέω τώρα, παιδί μου. Χιουμορίζω, τσιριτσάντουλες ρίχνω. Αλλά αυτό το πράγμα το θέτω τώρα έτσι που έχει περάσει λίγο καιρό. Ναι, θεωρώ ότι ο φυσικός μας χώρος είναι επειδή υπήρξαμε εκεί. Δηλαδή πήραμε και από αυτά τα πράγματα. Πήραμε και μια βοήθεια. Δηλαδή ήμασταν πιτσιρικάδες που είμαστε punk λόγω των παρεών μας, των ρούχων μας και των λεφτών που είχαμε στην τσέπη μας. Δηλαδή στις καταλήψεις πίναμε μπύρες, δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς στο Κολωνάκι να πιούμε μισή μπύρα, δεν μας δίνανε μισή. Στις καταλήψεις πολιτικοποιηθήκαμε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή στις καταλήψεις σχολικές εγώ λέω. Ναι, ας πούμε, δηλαδή, η κατάληψη είναι μια διαδικασία που θέλεις ουσιαστικά να οικειοποιηθείς αυτό που σου ανήκει, δηλαδή τα διακτήρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, το δημόσιο χώρο, το χώρο ο οποίος είναι ανεκμετάλλευτος, πρέπει να του δώσει ζωή, να κάνεις πράγματα μέσα από αυτό. Εμείς έτσι μάθαμε από μικρά παιδιά και γι' αυτό το είναι ο φυσικός μας χώρος. Αυτό που λέει ο Νίκος, ότι στις καταλήψεις ξεκινήσαμε να παίζουμε από ένα σημείο και μετά σε τσιριτσάτζουλες, αυτό είναι γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε πάντα τη λογική ότι η κάθε συλλογικότητα, η κάθε ομάδα θα πρέπει είναι απόλυτα ελεύθερη να χαράξει την πορεία της, ας πούμε, και είναι απόλυτα σεβαστή η πορεία που θα χαράξει. Τώρα, αν δεν θέλανε κάποιοι, και ακόμα δεν υπάρχει αυτό, δεν θέλουν να βγει καπέλο, δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσουμε την πόρτα για να πούμε, παιδιά, να βγάλουμε ένα καπελάκι εδώ. Δίμε. Αλλά απ' την άλλη, έτσι και με μια συλλογικότητα, ένας αυτοοργανωμένος χώρος μας καλέσει, δεν θα πούμε όχι, γιατί είναι ο φυσικός μας χώρος. Ωραία. Σε άλλους χώρους που παίζετε, έτσι, πώς τους επιλέγετε, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν για να παίξετε, ας πούμε. Δηλαδή, παίζατε, ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ. Ή έχει παίξει σε διάφορους άλλους χώρους που δεν είναι καταλήψεις. Ναι, βέβαια. Κυρίως παίζουμε σε... Πώς τους επιλέγεις? Γιατί είναι ωραία να είσαι στις καταλήψεις, να παίζεις με τους συντρόφους, συντρόφισες και να βρίσκεσαι, αλλά είναι και, ξέρεις, βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το θέμα για μας από την αρχή ήταν να βγάλουμε στην κοινωνία τη... Να επικοινωνήσουμε. Ναι, να γίνει ένα... Να μην τα λέμε μόνο μεταξύ μας. Ωραίο να τα λέμε μεταξύ μας, γιατί βρισκόμαστε, κάνουμε πράγματα κτλ. Κοίταξε, η επιλογή είναι σε σχέση με το αν καλύπτει τις προϋποθέσεις τις δικές μας. Δηλαδή, να είναι ένας χώρος που να μπορεί να υποστηρίξει αυτό που κάνουμε. Με λίγα λόγια, δηλαδή, να μπορεί να υποστηρίξει την ελεύθερη συνεισφορά, να μπορεί να μας εξασφαλίσει τι μίνιμουμ, όταν κάνουμε περιοδεία κυρίως, μία μίνιμουμ διαφήμιση για να το μάθει ο κόσμος του τόπου που θα πάμε, πώς θα λένε, και κάποια να μπορέσουμε να φιλοξενηθούμε κάπως κτλ. Αν μπορεί να καλύψει αυτές τις προϋποθέσεις, τότε πάμε και βλέπουμε. Έχουμε φάει και πακέτα, αλλά έχουμε βρει και πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους και πάρα πολύ ωραίους χώρους που έχουμε κρατήσει επαφές κατά καιρούς. Τα πακέτα είναι πάρα πολλά που έχουμε φάει το μεταξύ, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα. Και ακόμα, δηλαδή πάντα, γιατί ανοίγουμε συνέχεια πιάτσες. Το πρόβλημα με εμάς ποιο είναι, ότι δεν υπάρχουν πολλές άλλες ομάδες που να μοιάζουμε. Δηλαδή που να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο που το κάνουμε, αλλά και στην ίδια ένταση εργασίας και ρυθμού. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας, θα υπήρχε ένα δίκτυο... Υπήρχε κάτι, δεν υπήρχε κάποια... Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κανένα δύο φορές, αλλά δυστυχώς δεν έχει προκύψει. Τι έγινε τελικά, θέλει παράγωγα, δηλαδή ότι για να κρατηθεί κάτι πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή θα έπρεπε τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, μαζί με τις δύο παραστάσεις που είναι οι τσιριτσάντζουλες μες στον χρόνο, να είναι και άλλες 10, λίγες σου λέω, για να μπορέσουν οι άλλοι χώροι που θα δημιουργηθούν να μπορέσουν να πάρουν αυτή την πρόταση. Δηλαδή να έχουν λησβερίσια και να ανταραβεριστούν με αυτές τις ομάδες.
Ναι. Οπότε να μην παραλλάσσονται. Υπάρχουν τώρα τέτοιες ομάδες. Κοιτάξτε, υπάρχουν 2-3 ομάδες που είναι φιλικές που κρατάμε. Δηλαδή, μια πρώτη δικτύωση υπάρχει. Είναι η Μπουφονάτα. Η Μπουφονάτα υπάρχει. Την Παρασκευή, όχι αυτό δεν είναι τη Μπουφονάτα, αλλά παίζουν. Ναι, παίζουν. Ναι, τώρα που είναι στο πείραγμα εδώ. Ας πούμε, είναι 2-3 ομάδες που κινούμαστε κάπως στο ίδιο επίπεδο και έχουμε επαφή. Αλλά δεν υπάρχει μια δικτύωση πιο σοβαρή, ας πούμε, να πιάσει ομάδες. Ή το άλλο που συμβαίνει, που είσαι σε περιοδία και σου λέει ο άλλος, πώς μπορώ να μπω στις Τσιριτσάτζουλες. Η ερώτηση είναι γιατί θες να μπεις στις Τσιριτσάτζουλες. Ποιο είναι το ζητούμενό σου για να μπεις στην ομάδα. Λέει, θέλω να παίξω τέτοιο. Και η άλλη ερώτηση είναι γιατί δεν το κάνεις στον τόπο σου με τους φίλους σου, όπως το κάναμε κι εμείς. Και να βοηθήσουμε, λέμε. Και να είμαστε σε μια επαφή φυσικά και να, πώς το λένε. Δεν προχωράνε αυτά τα εγχειρήματα για τον άνθρωπο. Γιατί από Τσιριτσάτζουλες. Δηλαδή, ακόμα και μέλος μουσικό δικό μου με έχει ρωτήσει στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε κάτι, να έρθουν οι Τσιριτσάτζουλες. Λέω, γιατί δεν κάνουμε κάτι, μαζευτείτε άλλοι πέντε και θα έρθουμε εμείς και μετά θα συνεχίσετε μόνοι σας, ας πούμε. Δεν το πράξαμε. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή να γίνει, παιδί μου. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, έτσι, αλλά πολλοί θα θέλαμε να τα μάθουμε. Γιατί αν υπήρχε μια διαδικασία τέτοια, θα ήμασταν πάρα πολύ. Γιατί το έχουμε προσπαθήσει ήδη κάνα δύο φορές να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά έχεις ξεκινήσει να λες κάτι για πακέτα. Τι εννοείς ως πακέτα που έχετε φάει. Πακέτα, που πας εκεί και απλά δεν βρίσκεις κανέναν. Πάρα πολλά τώρα, άμα να αρχίσουμε. Ή αυτό που λέει ο Νίκος, να έχουμε βρεθεί σε φεστιβάλ που έχει τα μεγάφωνα δίπλα και φωνάζουν για τα 200 κιλά ντομάτες από την Ιερά Πέτρα, τον που παίζεις εσύ και τα σουβλάκια να έρχονται και η Ντίνα που είναι χορτοφάγος να προσπαθεί να πάει να λιποθυμήσει. Φοβερά πράγματα. Ή να μην σου δίνουν καμία σημασία ή να μην το έχουν πει πουθενά. Να πηγαίνεις αστήνες και να μην το ξέρει κανείς. Πηγαίνεις σε ένα χωριό 100 κατοικών και να μην το ξέρει κανείς ότι παίζεις. Δεν το ξέρει κανένας, ξέρεις. Πάρα πολλά τέτοια. Κυρίως τέτοια πράγματα. Τώρα με τα χρόνια, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια έχουμε και κάποιες σταθερές. Και δικό μας δίκτυο. Δηλαδή, ναι, λες ότι. Φίλους παντού, ας πούμε, κτλ. Οι οποίοι υποστηρίζουν και μπορούμε πια να κάνουμε πολύ μήνες περιοδίες με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Κάτι έλεγες. Όχι γι' αυτό. Ότι πλέον δηλαδή, μπορεί να διαλέξεις, ας πούμε, και να έχεις τουλάχιστον κάποιους φίλους ή κάποια ομάδα ή κάποιο στέκι κτλ. Οπότε να είσαι σίγουρος ότι θα συνεννοηθείς και θα γίνει και κάποια δουλειά. Έχει δηλαδή σημασία αυτό, εντάξει τώρα. Και πώς δεν έχει, είναι το αλφα και το μέγα. Είναι και η ηλικία. Ηλικία. Η ηλικία μας. Δηλαδή κάποιες στιγμές θα μπορούσε. Είχαμε πολύ 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 μεγάλη περισσότερη ενέργεια να τα δούμε όλα αυτά. Τώρα όταν έχεις να πράξεις, ας πούμε, δύο παραστάσεις το χρόνο και να είσαι δύο μήνες, τρεις έξω και να φας καμιά φόλα, ας πούμε, και να σου πάει πάρα πολύ κακά, κουράζει πολύ περισσότερο, ας πούμε. Καλά, εννοείται, βέβαια. Για τέτοιες μειώνονται. Εννοείται. Θέλω να μου πείτε, τι ήταν ο Δεκέμβρης για εσάς ως καλλιτεχνική ομάδα, δηλαδή αν σας επηρέασε, πόσο, πώς, αν άλλαξε κάτι μετά από αυτό, σε σχέση με την ομάδα, αυτό. Τι κάνατε τότε. Ναι, ο Δεκέμβρης μας βρήκε σε μια φάση που ήμασταν σε πιο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή είχαμε βρεθεί να κάνουμε περιοδίες για γυροκομεία, σε ψυχιατρία, σε φυλακές. Ας πούμε, είχαμε έρθει σε μια επαφή. Διακόψω λίγο, συγγνώμη, ναι. Μαρινό, να πω ότι ενώ το Δεκέμβρη του 8, μην νομίζεις κανένας ότι λέμε για το Δεκέμβρη του 44 και σας πέρασε τίποτα με φουσάνες. Ναι, το σκέφτεσαι να πας βρείτε αυτό. Επειδή είπαμε την ηλικία. Και πει πόσα χρόνια είναι αυτή η γάμα. Είναι τάξης. Όχι, για το Δεκέμβρη του 8 μιλάμε. Sorry, και επειδή το Δεκέμβρη, τότε μάλιστα ήταν και φάση που προσπαθούσαμε να δικτυωθούμε με κάποιες άλλες ομάδες που υπήρξε με μια κίνηση τότε, ο Δεκέμβρης ευτυχώς ήρθε και διάλυσε όλες τις αυταπάτες. Δηλαδή, φάνηκε εκεί, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαστε για τον ίδιο λόγο στο δίκτυο αυτό. Φάνηκαν όλες τις αδυναμίες και έτσι ευτυχώς γρήγορα καταλάβαμε ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί. Μείνανε κάποιοι ελάχιστοι φίλοι από εκεί. Ο Δεκέμβρης άλλαξε φάση. Ναι. Μείνανε. Απλώς δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα γιατί εντάξει. Πάντα ψάχνουν κάποιες συνεννοήσεις έτσι. Ο καθένας ψάχνει κάτι άλλο να βρει, ας πούμε. Το βρίσκει.
με τα ψάρια. Τελικά. Ναι, ναι. Ο Δεκέμβρης άλλαξε πολλά πράγματα γενικά. Και νομίζω ότι όχι μόνο σε επίπεδο χώρας εδώ, ελλαδικού χώρου, αλλά ευρύτερα άλλαξε. Ήταν μια τομή ιστορική. Αυτό ας μην το συζητήσουμε τώρα βέβαια. Και πάνω εκεί δεν μπορούσε και οι Τσιριτσάντζουλες να μην επηρέασε. Άλλαξε, δηλαδή περάσαμε σε άλλη σελίδα ιστορική μετά το Δεκέμβρη. Μπήκε η κρίση, δηλαδή όλα αυτά. Εμείς δεν μείναμε ανεπηρέαστοι. Ήταν ο καιρός που αποφασίσαμε, τουλάχιστον για το κομμάτι του Θειάσου, ότι θα το κάνουμε μια κολεκτίβα πλήρους απασχόλησης, ας πούμε, και ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία πιο, ας το πούμε, έτσι, κινηματική. Είχαμε πάλι σε επαφές με κινηματικούς χώρους κτλ. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε αποφασίσει και αυτά τα πράγματα ακριβώς πριν το Δεκέμβρη του 8. Δηλαδή είχαμε πάρει την πορεία μας προς τα εκεί, μετά, γιατί αφήσαμε τα θέατρα που λες το 5, το 6 ας πούμε. Ήμασταν έτοιμοι, δηλαδή είμαστε ψημένοι πως πηγαίνουμε κατευθείαν σε αυτή την κατάσταση. Γενικότερα πιο προετοιμασμένοι, γιατί νομίζω ότι πιστεύαμε. Δεν είμαστε στη φάση που λέγαμε τι ωραία που περνάμε και τι ωραία που είναι τα πράγματα και αυτά είναι στρωμένα όλα για μας και τα λοιπά, και είχαμε αρχίσει τη δικιά μας κατάσταση. Την ώρα που ήρθε και σφράγισε την κατάσταση ο Δεκέμβρης του 2008 και μετά όλη η πορεία της κρίσης, αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο, εκτός του θανάτου του παιδιού που πάντα υπάρχει ένα θύμα, το περιμέναμε κάπως. Δεν πέσαμε τα σύνορα. Θυμάμαι ότι εκείνη τη νύχτα ήμασταν σε κάποια γενέθλια φίλη της Τσάντζουλας και διαλύσαμε τα γενέθλια και ήμασταν κάτω για να, όχι για να συμμετέχουμε στην οργή. Πολύ καλά το θυμάμαι τώρα. Ήμασταν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στο δρόμο την οργή με τα παιδιά. Δηλαδή είχαν ξεφύγει οι καταστάσεις και προσπαθούσαμε να τα μάζευτα. Δηλαδή ήμασταν κάπου δίπλα και εμείς οι δύο συγκεκριμένα, το θυμάμαι στη Σταδίου ας πούμε, και λέγαμε όπα φίλε ναι εκεί πέρα τώρα αυτό, άστο αυτό γιατί το χτυπάει, εδώ είναι το θέμα ή εκεί πάμε και τα λοιπά. Έχει γίνει, ήταν παντζουρλισμός εκείνη τη νύχτα. Δεν είχαμε μείνει αφωνοί. Δεν είχαμε μείνει αφωνή. Δεν είμαστε. Εκεί πέρα δηλαδή γνωρίζαμε πολύ καλά ότι έπρεπε να πάμε κατευθείαν και ό,τι μπορέσαμε κάναμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και δεν πάθαμε σοκ. Σημαίνει λοιπόν ότι βλέπαμε τα πράγματα και να έρχονται και δεν μείναμε έτσι λίγο εκπλήκτοι από αυτά. Και εκείνη την περίοδο δεν κάνατε κάτι ας πούμε. Έξατε στον δρόμο, κάτι κάνατε. Για το... κυρίως σταδοφράγματα ήμασταν, αλλά ναι, κάναμε και είχαμε κάνει και μια αυτοσχέδια παράσταση σε κάποια φάση. Και ήταν τότε το 8, δεν θυμάμαι. Είχε γράψει ο Κωνσταντίνος ένα επιτόπου με τον Μπουτσινέλα, τον Ταραχοποιό και τον Μπάτσο. Σωστά. Ήταν επιτόπου είχαν γίνει αυτά. Άρα ήταν μια κομβική στιγμή για εσάς. Για πολύ κόσμο. Ήταν ιστορική στιγμή γενικά αυτή, η οποία δεν θα μπορούσε να μας αφήσει έτσι. Ωραία. Όλες από εκεί πέρα ήταν ιστορικές στιγμές. Τελειώνουν κάπου το 11. Τελειώνουν τον Ιούλιο του 11 τότε ήταν αυτές οι στιγμές. Ξεκινάει δηλαδή από το 8, αναπτύσσεται από ό,τι θυμάμαι το Σύνταγμα και κλείνει στο Σύνταγμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα. Λίγο πριν τις εκλογές του 12. Το έχουμε στα βίντεο. Όταν σκοτώνονται οι κνήτες με τους κίτρινους εκεί, τους δεν πληρώνω το αυτή και μαζεύονται και γίνεται αυτό το χουμπάμ. Εκεί νομίζω ότι έκλεισε κάπως αυτό το πρώτο κεφάλαιο. Ίσως λίγο. Ναι, εκεί πέρα. Πριν λίγο μετά. Μετά έρχονταν η ελπίδα και έπρεπε. Και τώρα που το είπες αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, εντάξει. Μάλλον είναι ρητορική ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Επειδή είπες αυτό για την ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι που μπορεί να στη δώσει κάποιος ή μπορείς να τη δημιουργήσεις εσύ, ας πούμε, με τους άλλους. Γιατί ξέρεις, παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Έπαιζε, ξέρω εγώ, με το Πασόκ το 81, αλλαγή. Μια ελπίδα είναι και αλλαγή.
Έλεγε ο Άρης Καραμαλής, επανίδευση του κράτους. Για κάποιους και αυτό είναι μια ελπίδα. Μετά έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίδα σκέτο. Το ξεκαθάρισα πολλά τα άλλα. Έρχεται η ελπίδα. Είναι η ελπίδα τώρα, τελείωσε. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, ας πούμε. Όπως μπορεί ο καθένας πορεύεται. Ναι, μόνο έχει να κάνει άμα μιλάς για την ελπίδα του, της, του, νου, του, του νου σου ή της τσέπης σου, ας πούμε. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς, από, αυτό που είσαι ο Νίκος πριν, εμείς από μικροί δεν περιμέναμε από κανέναν τίποτα. Την ελπίδα την περίμενα από κανέναν. Μάθαμε ότι πρέπει να δημιουργούμε όλες τις καταστάσεις μόνοι μας. Οπότε, έτσι μάθαμε εμείς. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω τώρα να κάνω μια ερώτηση. Έχετε κάνει, από όσο έχω δει εγώ, έτσι, δύο ντοκιμαντέρ για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν θα πω για τον Κάρλο Φορμιγκόνη, θα πω για τον Τάσο Πορφύρη και για την Έλλη Βέλιου. Γιατί επιλέξατε αυτά τα δύο πρόσωπα να κάνετε ντοκιμαντέρ για αυτούς? Δηλαδή, για την Έλλη Δέλιου είναι πάρα πολύ εμφανές. Είναι η δασκάλα μου στο μουσικό Πριόνι. Με περίεργο story, δηλαδή εγώ έπαιζα μουσικό Πριόνι που ξεκίνησα μόνος μου. Μετά άκουγα πως υπάρχει μια μεγάλη γυναίκα που κάπου το 70 έπαιζε Πριόνι. Με λέω, ρε παιδιά, στην Ελλάδα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τότε δεν υπήρχαν και ίντερνετ όταν είχα ξεκινήσει, έτσι και YouTube. Και προχωρώντας, βρήκα τέλος πάντων την Έλλη Δέλιου στο τέλος της ζωής της, η οποία είχε ένα τρομερό story να, για απόδοση και για να προχωρήσει στον κόσμο, αλλά ξέχωρα του story της ζωής της, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ό,τι μπορέσαμε τραβήξαμε στο ντοκιμαντέρ, υπήρξε η αξία της στο μουσικό Πριόνι, σαν ζωή στο μουσικό Πριόνι. Ήταν παγκόσμια η αξία της, την οποία δεν είχε καν όχι να γνωριστεί στην Ελλάδα. Δεν την ξέραμε καθόλου. Ξέρανε κάποιοι, αλλά δεν... Ελάχιστη. Ναι, όχι, είχε απευθυνθεί από μία κίνηση στον καθένα. Αλλά επειδή ήταν και αυτή εγωίστρια, να το πούμε έτσι, πίστευε στον εαυτό της και το κλείνε εκεί το θέμα, ήταν και τζόρας, μια που χρησιμοποίησα τη λέξη, και σε όλα τα άλλα της. Δηλαδή, την ώρα που έβλεπε ή κάποιο τουπέ ή κάποιο σύστημα κτλ, έλεγε, καλά έκαμε εσύ, γεια. Προέρχονται από αστική οικογένεια, μπορεί αυτό να την έκλεινε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, την Αλεξάνδρεια. Αυτό λοιπόν το ζητούμενο και το αποτέλεσμα που πράξαμε είναι να καταφέρουμε, από τη στιγμή που ήταν ενεργή πλέον, όχι μόνο δασκάλα μου, αλλά στη μέρα μας, δηλαδή με πάρα πολλές συζητήσεις μεταξύ όχι μόνο εμού και των παιδιών και τα λοιπά. Και βλέπαμε, είχε παίξει πλέον, ενώ ήταν κλινήρης, είχε πρόβλημα στα νεφρά της και έκανε αιμοκαθάριση κατά δεύτερη μέρα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και παίξε δύο φορές, τουλάχιστον μία, τη θυμάμαι στο Φιλίπ. Στο Φιλίπ. Μετά που παίξατε με την Ειρήνη. Μπράβο. Αυτή λοιπόν η ανάγκη που υπήρξε ήταν να καταγραφεί, γιατί υπήρξε ημερομηνία λήξης λόγω των νεφρών της, για να μπορέσει να περάσει η ιστορία σε όλο τον κόσμο. Γιατί το μουσικό Πριόνι εκείνη την ώρα έβρισκε χώρο σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε δηλαδή από μια παρέα να είναι 5-10 νοματέοι ήμασταν σε όλο τον κόσμο. Το καταλάβαμε μετά το ίντερνετ και τα YouTube και ήξερα ένας τον άλλον, δηλαδή γνωριζόμασταν σαν ονόματα και έβλεπα πάρα πολύ πρακτική, ένα ξεκίνημα δηλαδή, πώς λέγεται αυτό, δημιούργητο, δηλαδή ξεκίναγε ο άλλος και έπαιζε ένα Πριόνι και έπαιζε. Ενώ η Δέλιο ερχόταν από δύο με τρεις γενναίες δασκάλων. Υπήρχε κλασική παιδεία δηλαδή πίσω της, σε αυτό το συγκεκριμένο όργανο. Και αυτό μαζί όλο μας έφερε να κάνουμε το ντοκιμαντέρ για να το μπορέσουμε να το πούμε μετά. Το οποίο για κακή μας, πώς λένε, αυτό που βλέπεις ως ντοκιμαντέρ βέβαια είναι αυτό που έμεινε. Αυτό που έμεινε, που βγήκε.
Είναι ουσιαστικά αυτό που, που κάναμε ως δοκιμαστικά γυρίσματα. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο ήχος δεν είναι καλός, δυστυχώς. Μετά δεν καταφέραμε να κάνουμε άλλα γυρίσματα. Λοιπόν, οπότε, γιατί έπεσε. Επειδή είχαμε το υλικό αυτό, αποφασίσαμε να το βγάλουμε και να το κάνουμε ταινία. Είναι σημαντικό εδώ. Ναι. Τώρα για τον Πορφύρη ήταν μια. Τη δύναση Μαυρίδου ήταν η επαφή. Νομίζω μέσω του Κώστα του Δεσποινιάδη από το Πανοπτικό έγινε αυτή η επαφή και κάναμε αυτή την ταινία για τον κύριο Τάσο. Τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ. Υπάρχει. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μάχημος. Μάχημος. Είναι μάχημος, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω τώρα κάτι. Ένα απόσπασμα από το λόγο που βγάλει ο Ντάριο Φω. Αυτό το δίναμε και σαν πρόγραμμα στο Μίστερο Μπούφο. Α, ναι. Όταν πήρε το Νόμπελ, ας πούμε, να σας διαβάσω το εξής, να μου πείτε και να σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση με αυτό. Λέει, κυρίες και κύριοι, ο τίτλος που διάλεξα για αυτή τη σύντομη ομιλία είναι «Εναντίον των γελοτοπιών». Πρόκειται για ένα νόμο του αυτοκράτορα Φρυδερίκου II, εκ Θεού ηγεμόνα, που στο σχολείο μας μαθαίνει να τον θεωρούμε εξαιρετικά φροντισμένο και φιλελεύθερο. Είναι ένα νόμος εναντίον των γελοτοπιών που δυσφημούν και προσβάλλουν. Ο νόμος επέτρεπε σε όλους τους πολίτες να προσβάλλουν τους γελοτοπιούς, να τους δέρνουν και αν θέλουν να τους σκοτώνουν κιόλας, χωρίς να διατρέπουν τον κίνδυνο να οδηγηθούν στα δικαστήρια και να τιμωρηθούν. Σπέβδο, λέω, να σας διαβεβαιώσω ότι ο νόμος αυτός δεν ισχύει πια, οπότε μπορώ ακίνδυνα να συνεχίσω. Και θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Η μία ερώτηση είναι, επειδή η γελοτοπίος όντως έχει πάρει μια αρνητική χρειά, δηλαδή. Μπορεί να πει ο ένας τον άλλο, ας πούμε, ρε, εσύ, γελοτοποιός, ας πούμε, είσαι. Θέλω να μου πείτε για σας τι είναι ο γελοτοποιός. Και δεύτερον, εδώ ο Ντάριο Φω περιγράφει, ας πούμε, μια συνθήκη, ότι καλά τότε τους σκοτώνανε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Αλλά μήπως... Ποιος τότε. Δεν τους σκοτώνουν. Εδώ τουλάχιστον δεν τους σκοτώνουν. Τώρα δεν ξέρω, άλλο δεν ξέρω. Πώς δεν τους σκοτώνουν. Μπορεί να σε σκοτώσουν με τη λογική ότι δεν ακούγεσαι. Δηλαδή, ό,τι και να πει κάποιο, δεν ακούγεται αυτό. Υπάρχουν ακόμα καθεξότητα στον κόσμο που σκοτώνουν. Σκοτώνουν. Αλλά μπορεί και να περιθωριοποιηθεί τόσο πολύ που να βγάλει καρκίνο. Πω, πού το έφτασε. Μα γίνεται συνέχεια. Για πες την ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν είναι τι σημαίνει γελοτοποιός για εσάς. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ότι. Ας πούμε εδώ στο εγχώριο τοπίο. Δεν του σκοτώνουν του γελοτοποιού. Αλλά μήπως τελικά. Η εξουσία τους δίνει τόσο χώρο να εκφραστούν με τη λογική ότι ας τους να τα πούν, δεν θα ακουστούν όμως. Γιατί εμείς έχουμε τα κανάλια του να ακουστεί κάποιος. Δηλαδή, καταλάβατε πώς το πω. Ο γελοτοποιός ως έννοια, ρε παιδί μου, έχει επίσης, όπως είπα και πριν για την τέχνη, ότι είναι εργαλείο η χειραφέτηση χειραγωγής, έτσι είναι και ο γελοτοποιός. Είναι μέρος της τέχνης και αυτός. Οπότε υπάρχει ο γελοτοποιός της αυλής, του βασιλιά, ο οποίος μέσω αυτού έρχεται η παραφθορά της λέξης και έρχεται στη μισμένη ως ο γελοτοποιός ως κάτι αρνητικό. Αλλά υπήρχαν και γελοτοποιοί που γυρνάγανε από χωριό σε χωριό και ουσιαστικά είχαν μια λειτουργία για την ίδια περίοδο του Μεσαίου να μιλάω, που είχε μια λειτουργία ουσιαστικά ζωντανής εφημερίδας, δηλαδή μετέφερε από χωριό σε χωριό τα νέα κτλ. Κτλ. Που ήταν ένα βασικό κομβικό κομμάτι για την κοινωνική ζωή της εποχής. Αυτούς τους γελοτοποιούς συνήθως σκοτώνανε. Αυτούς τους δέρνανε, τους καίγανε. Βέβαια ήταν μια εποχή που η ανθρώπινη ζωή δεν είχε καμία φοβερή αξία. Δηλαδή η παιδική θνησιμότητα ήταν σε τέτοια ποσοστά που πια άλλαζε και ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι το θάνατο, ας πούμε, ως ένα βαθμό. Πράγμα που ακόμα ισχύει σε ορισμένες μεριές του πλανήτη ακόμα και σήμερα. Σε αρκετές κιόλας. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο γελοτοποιός έχει και το πρόσημο το απελευθερωτικό αλλά και το πρόσημο του σκλάβου, του δούλου. Αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να πει τις πιο ακραίες αλήθειες με το πρόσημα της τρέλας του. Δηλαδή αυτός είχε ένα πρόβλημα κάπως. Τον λέγανε τρελό. Ήταν ο τρελός, ο full που λένε στα αγγλικά για τον... Ο τρελός του βασιλιά. Και τρελός για να μπορεί να επιβιώσει να μην το φάνε με την πέρα. Βέβαια, αυτό. Εμείς είμαστε γελοτοποιοί, δηλαδή ποιούμε το γέλο. Είναι κάτι το οποίο είναι η δουλειά μας να το κάνουμε. Δεν το θεωρούμε ως μια αρνητική λέξη. Ίσα-ίσα είναι τιμή μας και καμάρι μας που είμαστε γελοτοποιοί και παλιάτσι. Και τι είπες μετά. Ότι τότε, ρε παιδί μου,
σε γενικές γραμμές. Αν σήμερα η εξουσία. Ναι, χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους. Δηλαδή δεν σε σκοτώνει, αλλά σε αφήνει να μιλάς, αλλά δεν ακούγεσαι τελικά. Το ίδιο ήταν παλιά. Δηλαδή όταν ήταν πολύ μεγάλο το βασίλειο, εσύ έπιανες εδώ πέρα και ανέβαινες πάνω και έκανες ένα θόρυβο, ας πούμε, υπαιθριακό του γύρω-γύρω και μετά γινόταν άμαξες, χαμός, φωνές, κακό, γλέντια, μπύρες, ξέρεις, είσαι, δηλαδή δεν μπορούσε να πιάσει ποτέ όλη τον κόσμο, δηλαδή να ανέβει κάπου και να τον ακούσουν όλοι. Και τώρα μην νομίζεις, δηλαδή μπορεί να είναι τα κανάλια και τα λοιπά, αλλά ο γελοτοποιός έχει φύγει από αυτό το βαθράκι και το ανέβασμα που ανέβαινε, ας πούμε, λίγο να φανεί και έχει, ας πούμε, μέχρι το να τα ασκήσουν όλα με τα άρθρα 13 και τα 15, έχει το ίντερνετ και να πιάσει λίγο παραπάνω, έτσι, λίγο το την επικοινωνία με τον κόσμο και πάλι άλλοι βολοδεύουν σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Και αλλάζει και η μορφή του γέλιου, έτσι, κατά τους αιώνες. Δηλαδή, το γέλιο τότε ήταν πάρα πολύ σκληρό. Ήταν σκληρό πράγμα. Δεν ήταν σήμερα γελάμε με το σεφερλί, ας πούμε, που να κάνει κανένα τέτοιο, ας πούμε, είναι αστείο. Τότε το γέλιο ήταν σκληρό, ήταν αποτρόπαιο σε έναν βαθμό. Ο Ντάριο Φω έχει βγάλει στο Μυστέρο Μπούφο τα κείμενα αυτά που έχει παίξει κιόλας. Υπάρχει ένα από αυτά, είναι η γέννηση του γελοτοπίου. Τζουλάρι είναι στα ιταλικά η έκφραση αυτή. Δηλαδή του περιφερόμενου μπουφόνου, ο οποίος λέει τις ιστορίες του και παράγει γέλιο. Σε αυτή την ιστορία, το οποίο χρονολογείται από το 10ο αιώνα περίπου, και από την Ανατολή μάλλον μας έρχεται αυτή η ιστορία, λέει ότι ο γελοτοποιός, πώς η γέννησή του είναι, ήταν ένας ακτήμονας, αγρότης που πήγαινε από αφεντικό σε αφεντικό να δουλέψει, μέχρι που μια φορά που βρήκε ένα βουνό γεμάτο πέτρα, δεν το ήθελε κανείς και πήγε, έφερε χώμα από κάτω, έβαλε νερό, έσκαψε και το έκανε αυτό το βουνό από πέτρα, το έκανε, ήρθε ο αφέντης της κοιλάδας, του λέει είναι δικό μου, όχι δεν είναι δικό σου, δικό μου, αφού δεν είναι κανένας, είναι δικό μου, του λέει ο αφέντης και προσπαθεί να τον βγάλει με όλους τους τρόπους έξω, μέχρι που τα καίει όλα, του βιάζει τη γυναίκα, η γυναίκα του πεθαίνει από την κατάθλιψη κτλ. Και μένει μόνος του αυτός με ένα παράδεισο που έχει δημιουργήσει με τα χέρια του. Αυτός λοιπόν τρελαίνεται και πάνω που είναι να αυτοχειριαστεί, ας πούμε, να αυτοκτονήσει, έρχεται η μορφή του Χριστού. Μιλάμε πάντα για μεσαίωνα, πάντα υπήρχε η μορφή του Χριστού στα δράματα της εποχής. Που του λέει, όχι, λέει, δεν θα αυτοκτονήσεις, η δουλειά σου είναι να πεις την αλήθεια, να μιλήσεις ενάντια στα αφεντικά και ενάντια στην αδικία που έχεις ζήσει σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό του δίνει ένα φιλί στο στόμα και τον κάνει γελοτοποιό. Αυτός ο άνθρωπος μετά λοιπόν είχε ως αποστολή, να γυρίσει γύρω-γύρω όλα τα χωριά όπου πήγαιναν τα πόδια του για να πει την ιστορία ενάντια στα αφεντικά. Αυτή είναι η βασική ιστορία της γέννησης, πώς γεννιέται, από την αδικία γεννιέται ο γελοτοποιός. Αυτό λέει τέλος πάντων αυτή η ιστορία που έρχεται από το 10ο αιώνα. Και αυτό το βρίσκουμε βέβαια και σε πιο αρχαίες μορφές. Ποιος είναι, παράγει το γέλιο, πώς και με ποιους τρόπους. Πάντα η αδικία φτιάχνει κάποιον να θέλει να βγει να μιλήσει και να σατυρήσει και λέει αυτή την ατάκα τη φοβερή. Γιατί άμα γελάσεις ενάντια στα αφεντικά, το αφεντικό από βουνό που είναι γίνεται λόφος. Γίνεται βράχος, βραχάκι, χαλίκι, κλαν, σκόνη, τίποτα. Έφυγε. Γι' αυτό και άλλωστε προφανώς σκοτώνανε, γιατί δεν μπορούσαν να ανοιχτούν, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν τους αμφισβητούσαν με αυτόν τον τρόπο προφανώς. Φαίνεται ότι ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα που κάνανε οι γελοτοποιοί εκείνο τον καιρό. Ήτανε, καταρχήν τότε υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα καρναβάλι. Τότε ήταν οι μπουφονάτες, οι λεγόμενες στα καρναβάλια που πηγαίνανε και έκανε μειώματα των πλούσιων. Υπήρχαν εξεγερτικές διαδικασίες εκείνο τον καιρό, τις οποίες τώρα, άμα τις φανταστούμε, δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε τι συνέβαινε εκείνο τον καιρό, ας πούμε. Με πολύ προωθημένα πολιτικά προτάγματα, ελευθεριακά, ισότητα των δύο φύλων κτλ. Κτλ. Τα λεγόμενα αιρετικά αυτά κινήματα της εποχής, τα οποία όμως ήταν πολύ προωθημένα πολιτικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι και οι γελοτοποίοι, οι οποίοι λένε αλήθειες, οι οποίες πονάνε πάρα πολύ την εξουσία και της εποχής. Και νομίζω ότι ακόμα αυτό σημαίνει. Άμα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει τις αλήθειες που πονάνε την εξουσία, είτε θα σε θάψουν, είτε ζωντανό, είτε καλλιτεχνικά, είτε θα προσπαθήσουν να σε προσεγγίσουν για να σε αφομοιώσουν. Εκεί πέρα θα πρέπει να βρεις ισορροπία σου για να κατατηθείς, ας πούμε, κάπως. Τον τελευταίο καιρό παίζατε δύο μονόπρακτα του Τσιόλι. Για ποιο λόγο τα επιλέξατε? Γιατί μας αρέσανε. Σίγουρα.
Γιατί όμως αυτά τα δύο τα συγκεκριμένα. Α, δεν έχει γράψει πάρα πολλά. Πολλά... όχι πολλά, αλλά εντάξει, να γράψει, να παίξει. Ναι. Κοίταξε, όπως σου είπα, τα έργα μας τα διαλέγουμε σε σχέση με τις ανάγκες πάντα. Mm-hmm. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήμασταν εγώ και η Ντίνα η Μαύρη που θέλαμε να κάνουμε μια παράσταση για τους δυο μας. Mm-hmm. Και διαβάζοντας αυτά τα κείμενα, μας άρεσαν τόσο πολύ που είπαμε να τα κάνουμε. Mm-hmm. Γιατί μας αρέσανε, γιατί είναι ιδιαίτερα τα κείμενα. Είναι, μιλάνε για τον υπερήρωα της διπλανής πόρτας, δηλαδή τον αντίήρωα. Αυτόν που δεν θα ήθελες με τίποτα να, σε αυτόν που δεν θα ήθελες με τίποτα να μοιάσεις. Που οι επιλογές της ζωής του τον έχουν φτάσει σε στα διέξοδα που θα ήθελες και εσύ να αποφύγεις. Παρ' όλα αυτά είναι στα πρόσωπα αυτά να γνωρίζεις τη μαμά σου, τον μπαμπά σου, τους θείους σου, τα ξαδέλφια σου, ένα κάρο φίλους και γνωστούς που έχεις γύρω. Και η μαεστρία του Τσιόλη είναι αυτή ακριβώς, ότι δίνει ας πούμε μέσα από αυτούς τους χαρακτήρες, κάνει μια τομή έτσι, ψυχολογική πάνω σε αυτούς τους χαρακτήρες. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, τώρα θα σας κάνω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Θα μου πείτε εσείς τώρα από πού είναι αυτό, γιατί δεν το σημείωσα. Mm-hmm. Λέει, τι να τα κάνεις τα πολλά στις μοίρα στην πορεία, πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος, μόνο ελευθερία. Mm-hmm. Αυτό είναι από την Ιθανό Παλιάτσο. Μ' αρέσει που σας λέω και μπράβο, λες, και τι γλυψά μην το ξέρω. Όχι, νομίζω ότι επειδή είναι δύο τελευταίες ερωτήσεις, θα κερδίσουμε κάτι. Όχι, δεν κερδίσετε τίποτα. Για αυτό πρέπει να το είχαμε προσυμφωνήσει τώρα. Παίρναμε τηλέφωνο, είμαστε στο δημοτικό και παίρναμε με το τηλέφωνο μαζί, πώς το λέγανε αυτό. Το ρίσκο. Ρορίσκο. Και ρώτα γι' αυτός και παίρναμε γρήγορα για να πάρουμε κάτι. Να κερδίσουμε. Ναι, και τώρα μας έπιασε αυτό, κατάλαβα. Όχι, δεν έχει δώρο. Οπότε θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει για σας ελευθερία και να το συνδέσω και λίγο με τον blog που θα ανέβει η κουβέντα που λέγεται Ελευθερία ή Τίποτα. Τι σημαίνει τίποτα σε σχέση με την ελευθερία. Αυτό θα μας το απαντήσεις εσύ. Όχι, αυτό δεν το απαντάω εγώ. Το τίποτα. Το τίποτα εσύ το έβαλες. Εντάξει, αλλά άμα μου απαντήσεις για την ελευθερία, θα υπάρχει και ένα τίποτα σχέση με την ελευθερία. Που είναι η μη ελευθερία, ξέρω εγώ. Το καθεστώς της μη ελευθερίας εντελώς. Αλλά τι είναι για σας ελευθερία. Κοιτάξτε, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Είναι μια φιλοσοφική κουβέντα που έχει κρατήσει αιώνες και άμα την ανοίξουμε μπορεί να κρατήσει ή άλλο τόσο. Δεν ξέρω τι κάρτα έχει τώρα στην κάμερα. Όχι, εντάξει, έχουμε σκληρό μέσα, μπορεί να λέμε ώρες. Κοίταξε, η ελευθερία είναι ένα πράγμα το οποίο, πώς το έλεγε στο άλλο έργο, κανείς δεν μπορεί να το εξηγήσει, αλλά όλοι το αγαπάνε, ρε παιδί μου. Αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, ο νόμος ελεύθερος είναι μια αξία, mm-hmm. Είναι αξία ζωής. Παλιότερα αυτή η αξία ήταν πολύ πιο έντονη και, στο χημικό του κόσμου, σε αυτό που ήθελε για τον εαυτό του, να ήθελε να είναι ελεύθερος. Τώρα τελευταία αυτή η λέξη έχει αντικατασταθεί με άλλες λέξεις έτσι, ευγενικές όπως ασφάλεια, όπως περιουσία. Το θέμα είναι τι αξίες έχεις εσύ στη ζωή σου. Για μένα η ελευθερία είναι να μπορώ να ζω σε σχέση με τις δικές μου επιλογές. Mm-hmm. Με τις επιλογές ας πούμε που θέλω να κάνω για τη ζωή μου και να μην με περιορίσει κάποιος πάνω σε αυτό. Τώρα, νομίζω ότι όσο λιγότερο εξαρτημένος είσαι γενικά στη ζωή σου, τόσο πιο ελεύθερος είσαι. Mm-hmm. Είτε έχει να κάνει αυτό από τις ανάγκες σου, είτε έχει να κάνει από την πολιτική εξουσία, είτε οτιδήποτε. Νομίζω ότι εμείς έχουμε επιλέξει τις ριτσάτζουλες γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να είμαστε καλλιτεχνικά ελεύθεροι, να μην έχουμε αφεντικό, να διαλέγουμε εμείς το ρεπερτόριό μας, να διαλέγουμε εμείς τον τρόπο μας. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι οι τσιριτσάτζουλες, είναι μια αίσθηση ελευθερίας. Mm-hmm. Γιατί τι ρωτάς για να φτάσεις ας πούμε γενικά να εκφράσουμε την ελευθερία ή την αίσθηση ελευθερίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σωστά. Εντάξει, εμείς εδώ τώρα... Η αίσθηση ελευθερίας μπορεί να κερδιθεί. Ναι. Η ελευθερία είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί, ναι. Γιατί θα πρέπει να κινηθείς χωρίς να κόψεις την κίνηση του άλλου. Mm-hmm. Αυτό είναι η ελευθερία. Πρέπει να βρεθεί μια... Γιατί με ελευθερία μιλάμε πια. Προσωπική ελευθερία να μιλήσουμε. Αίσθηση ελευθερίας. Η ελευθερία που είναι για όλη την διαπλοκή, ας πούμε, των πραγμάτων.
Σε αυτή την ελευθερία, αν μιλάμε για όλα τα πράγματα, πρέπει να καταφέρεις να κινηθείς χωρίς να κόψεις την ελευθερία, χωρίς να κόψεις την κίνηση του αλουνού. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και. Δεν ξέρω αν είναι και κατορθωτό αυτό τελικά. Θα μπορούσε να είναι, αλλά και εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή θα αρχίσουμε να αναλύσουμε, ας πούμε, αλλά εάν χρησιμοποιείς, δηλαδή όταν χρησιμοποιείς διάφορα πράγματα σαν χαρακτηριστικά, 2-3, ας πούμε, δηλαδή ότι είσαι ολιγαρκής, ότι κατευθείαν όταν βλέπεις τον άλλον ξεκινάς με αγάπη και φως παρά με κάτι άλλο, οπότε δεν έχεις πρόβλημα, δεν του την φορέσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Και κινείσαι χωρίς να, δηλαδή ο καθένας να κάνει κάπως έτσι, ας πούμε, αυτή είναι η ελευθερία. Εάν πάμε σε άλλα πράγματα, αλλάζει. Και η προσωπική ελευθερία είναι κάτι άλλο, γιατί μπορείς να καταφέρεις να έχεις ελευθερίες ή αν κόψεις ελευθερίες. Mm-hmm. Αλλά είσαι ελεύθερος τότε, αν ο άλλος δεν είναι. Μα μπορεί να την έχεις δει μέχρι το τέλος και να είσαι, αλλά δεν είναι ο άλλος. Οπότε είναι η προσωπική ελευθερία αυτό, δεν είναι γενική. Και πάλι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, λέει ότι έστω και αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι, δεν μπορώ να είμαι και εγώ ελεύθερος. Ναι, για μένα αυτό ισχύει. Είναι επίσης. Για μένα αυτό ισχύει. Αλλά μπορεί κάποιος να έρθει και να μας πει, όχι, εγώ είμαι ελεύθερος. Εντάξει, ας πούμε. Ξέρεις, θα είναι ένας θόρυβος που θα το καταλάβουμε. Οκ, ας πούμε. Για μας μπορεί να είναι αυτό. Για τον άλλον μπορεί να είναι αυτό. Και η αίσθηση ελευθερίας είναι που κάνει πάρα πολύ μπερδεμένα τα πράγματα στην πραγματική πρακτική ζωή. Mm-hmm. Όλοι ζητάνε μια αίσθηση ελευθερίας, όχι ελευθερία. Mm-hmm. Ναι, η ελευθερία είναι ο δύσκολος δρόμος. Mm-hmm. Το να είσαι ελεύθερος είναι ο δύσκολος δρόμος και θα πρέπει να βασίσεις τις δυνατότητές σου. Δεν πρέπει να περιμένεις ούτε σωτήρες ούτε τίποτα. Γι' αυτό και η επιλογή αυτή το να επιλέξεις το δύσκολο δρόμο αποτρέπει τον κόσμο από το να πάρει. Mm. Υπάρχει μια αίσθηση έτσι, άμυνας πάνω σε αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ναι, καλά, είναι θέμα. Τώρα το τίποτα δεν ξέρω. Δηλαδή. Ούτε εγώ. Ναι, δεν ξέρω. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει σαν. Ναι. Το τίποτα, τι εννοείς το τίποτα. Ελευθερία ή τίποτα, σου λέει. Ή ελευθερία ή τίποτα. Ναι. Δεν μου αρέσει. Και εμένα, γιατί... αλλά δεν έχω καταλήξει τι είναι αυτό το τίποτα, τι περιεχόμενο έχει, ας πούμε. Είναι όπως όταν λες γιατί έτσι. Ναι. Αυτό το λένε τα παιδιά κλασικά. Γιατί έτσι. Γιατί έτσι. Ναι, μα έχει μεγάλη ουσία αυτό. Ναι. Γιατί έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή σου ήρθε να με ρωτήσει τώρα να σου απαντήσω, α πούμε. Και αυτό έχει μια δόση ελευθερίας, έτσι. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι η εξής. Είναι πολύ υποθετική. Υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πότε, σε λίγα χρόνια, σε πολλά χρόνια από τώρα, σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, έτσι. Σε πολλά χρόνια, λοιπόν. Σε πολλά χρόνια. Μπορεί και πότε, αλλά λέμε τώρα. Καδείξε, παιδιά. Και οι τσιριτσάτζουλες υπάρχουν ακόμα. Τι ρόλο θα είχαν ως καλλιτεχνική ομάδα σε μια κοινωνία την οποία την αρωματίζονταν πριν και ήρθε και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έρθει και τελικά ήρθε. Και εντάξει, δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς τροτά. Οι τσιριτζάτσουλες, ας πούμε, θα έφυγαν τα τροτά της κατάστασης τότε ή θα αυτολογοκρίνονταν και θα λέγανε ρε παιδιά, εντάξει τώρα, ας το πάμε λίγο πιο, είμαστε στην προσπάθεια, ξέρω εγώ, μην τα λέμε, ξέρω εγώ, χήμα. Εντάξει, τα βλέπουμε αυτά, αλλά ας κάτσουμε λίγο ήσυχοι και βλέπουμε. Τότε σήμερα δεν θα ήταν πραγματικά μια ελεύθερη κοινωνία. Και μια ελεύθερη κοινωνία όμως θα έχει κάποια προβλήματα. Δεν μπορεί να ξαναλέω ότι όταν θες να αυτολογοκριθείς και να πεις όχι, εντάξει, τώρα να το δούμε αλλιώ, σημαίνει ότι δεν είναι ελεύθερη κοινωνία. Α, αυτό λες, ναι. Εμείς συγκεκριμένα. Γιατί άμα όχι, δηλαδή. Θα σας τιμωρούσαν επειδή. Θα λέγατε τα τροτά, επειδή ήδη θα αυτολογοκρινόσασταν από την άποψη ότι άστο μωρέ λίγο να προχωρήσει και βλέπουμε. Ίσως μήπως θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτό λέω, τότε δεν θα ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να τα θέτεις τα ερωτήματα πάντα. Δεν μπορείς να σταματάς. Mm-hmm. Πρέπει πάντα να τα. Και είναι μια συνεχής διαδικασία εκπαίδευσης δική σου και του κόσμου που έρχεται σε επαφή με το λόγο σου, ας πούμε. Ό,τι έχεις να πεις πρέπει να το λες. Mm-hmm. Και ότι δεν είσαι σίγουρος ότι πρέπει να το πεις, καλό είναι να μην το λες ποτέ. Mm-hmm.
Τουλάχιστον μέχρι να σιγουρευτεί ότι πρέπει να το πει, δεν ξέρω. Γιατί ο δημόσιο λόγο είναι έκθεση. Οπότε όταν εκτίθεσαι πρέπει να μπορείς, όπως είπα και πριν, να το υποστηρίξεις. Mm. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνεται συνέχεια. Δηλαδή δεν υπάρχουν. Και εμείς το μαθαίνουμε αυτό όσο προχωράμε. Ακριβώς. Βρίσκουμε πράγματα, ξέρεις. Δεν υπάρχουν συνθήκες εξαίρεσης νομίζω σε αυτό. Ό,τι να πεις πρέπει να το πεις. Αλλιώς πήγαινε σπίτι σου, κάνε κάτι άλλο. Φτιάξει τα χήνια, ξέρω εγώ. Okay. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε. Α, θα κάνω μια άλλη τελευταία ερώτηση τελικά. Αυτή δεν ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη τελευταία. Ήταν η πρώτη τελευταία. Μπράβο, καλά το θυμάμαι. Λοιπόν, αν ετοιμάζετε κάτι αυτόν τον καιρό, αν θα κάνετε κάτι, αν αυτό, δεν ξέρω. Αν θέλετε να πείτε, αν δεν θέλετε, οκ. Okay. Θα το λέγαμε, αλλά δεν ξέρουμε. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Είμαστε τώρα πάντα σε αυτή την άχαρη φάση που. Του Απριλιο-Μαΐου. Ναι. Που, ναι, θα ετοιμάσουμε, δηλαδή ο σκοπός είναι να ετοιμάσουμε και κάτι για το καλοκαίρι, αλλά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι. Κοίταξε, σίγουρα πάντα ετοιμάζουμε κάτι. Το θεατρικό θα βρει έτσι όπως ψάχνει και σου λέει, αλλά σίγουρα κατευθυνόμαστε στα 20 χρόνια της Τσιριτσάτουλας. Του χρόνου. Που σημαίνει ότι εκτός των θεατρικών σημαίνει και το κινηματογραφικό πάντα στα 10 και στα 20 χρόνια. Και το οποίο κάτι τέτοιο πρέπει να πιαστούμε και να κάνουμε πάλι. Θα κάνουμε και κάτι τέτοιο. Όπως ταινιάκι. Ναι, κοίταξε ο Διονύσης. Ο Διονύσης ο Ματαράκας ετοιμάζει μια ταινία. Ναι, ναι. Επίσης έχουμε κάνει τα γυρίσματα για ένα ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Που μένει τώρα να μονταριστεί και να κυκλοφορήσει για τη ζωή και το έργο του Τάκη Σαρή, του κλοπαίκτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, ναι. Από τη μία μεριά. Τα βάσικα που. Κάποια παραγωγή θα γίνει και θεατρική σίγουρα μέσα στο κομμάτι το καλοκαίρι. Και τότε τα μουσικά θα δούμε. Τα μουσικά, μπράβο. Και τα μουσικά θέλει το σχήμα να βγάλουμε. Χρειάζεται δηλαδή από την έκφραση που κάνουμε ένα άλμπουμ το οποίο δεν έχει όρια, όπως λέγεις, ελευθερία, αλλά να μπορεί να αυτοσχεδιάζει. Αυτό το συγκρότημα πάντα ξεκίνησε με το να αυτοσχεδιάζει. Έχει κάνει και ένα digital EP που είναι improvisation, μόνο jams sessions, ας πούμε, που έχουμε γράψει τότε, στον πρώτο χρόνο του. Και επειδή έχουμε βγάλει αυτό το δίσκο, το Revolution, θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε και ένα τέτοιο πάλι δίσκο. Τώρα από εκεί και πέρα, ίσως υπάρξει και το κοιτάμε αυτό, κάτι πάλι που θα παντρέψει όλα τα τμήματα, όπως κάνουμε συνήθως. Δηλαδή κάνουμε ένα βαριετέ ή το νέο βαριετέ που είπαμε, ραντεβού με την ιστορία το 11. Την επιθεώρηση. Την επιθεώρηση, ναι, επιθεώρηση. Και ψάχνουμε ένα έργο το οποίο θα μπορούμε να συνδέσουμε πάλι όλο το υλικό. Το οποίο δεν μπορούμε να αναφέρουμε τώρα και να κάνουμε, δεν είναι θέμα να πούμε ποιο, αλλά εκεί πέρα αυτή βλέπω τη δουλειά, δηλαδή να κάνει ο καθένας το άλμπουμ του, το θεατρικό του, το αυτό του κτλ. Και κάπου να ενωθούμε σε ένα πράγμα το οποίο θα μας ηλεκτρικοποιήσει, ναι, θα είναι, ας πούμε, βαριέται, θα είναι όπερα, θα είναι, κάτι θα είναι πάντως. Κάτι τέτοιο βλέπουμε. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.